Για πάμε! Καλώς ήρθατε 100% καταπληκτικό φωτος που έχω πίνω καψούριδες! Ζουμουσάδες, ζουμουσίτσες και ζουμουσάκια, αθλητήρι και αθλητήρες και αν του δώθε, πάμε και σήμερα για δύο ράδιο ψυχοθεραπεία και αντιψυχοπλακωτισμό, λέμε! Πάμε να τα κάνουμε όλα για όλα γιάπαλο! Να κάνουμε μια γνή, μια αυθεντικιά ζουμουσάδα! Έχουμε τα απαραίτητα υλικά. Εδώ έχω Χρήστο και όσοι πίσω από την κονσόλα. Γεια σου κορύβατα, γεια σου αέναε, γεια σου ανιδιοτελή. Ελάτε στην παρέα μας και σήμερα, γιατί έχουμε πολλά πράγματα να ετοιμάσουμε για σας, πολλά πράγματα να πούμε. Άλλα θα πούμε από αυτά που ετοιμάσαμε φυσικά, εννοείται. Αυτό είναι παράδοση. Και βέβαια μεγάλη γιορτή σήμερα, πιστεύω νούμερο 3-4 εκεί. Παίζουμε προκριματικά. Αν πεις ότι είναι οι Γιώργηδες πρώτοι και οι Μαρίες. Παίρνουν δηλαδή τις δύο πρώτες θέσεις. Γεια σου ρε μάστορα. Λοιπόν, αν πεις ότι Γιώργος και Μαρία είναι στις δύο πρώτες θέσεις και βγαίνουν κατευθείαν ομίλους χωρίς προκριματικά, τότε οι Κωστάδες και οι Ελένες δεν είναι κάπου εκεί στο 3-4 μαζί με τους Γιάννηδες. Λέω εγώ ρε παιδί μου τώρα. Λέω. Αχ Κώστα! Αγόρι μου. Αγοράκι μου, έξω έχει διάφορα. Πάρε. Λοιπόν. Δευτέρα σήμερα, φθινοπορεινή, τελείως έξω η ατμόσφαιρα, καμία σχέση. Δηλαδή ένα πράγμα περίεργο. Λες και βρισκόμαστε κάπου εκεί στο Νοέμβριο, αλλά δεν μασάμε τίποτα, όλα σούπα. Δεν κατάλαβα δηλαδή. Θα μας ρίξει ο καιρός, δεν υπάρχει περίπτωση. Να πω μπαμ μπαμ τι δίνουμε σήμερα. Διότι έχουμε εκλεκτά δώρα να δώσουμε σήμερα. Δίνουμε 3 μπλούζες συλλεκτικές ΠΑΟΚ ανόβερο. Ανόβερο ΟΑΚΑ, κύπελο και το κυριότερο πίσω στην πλάτη, πρωταθλητής στο χορτάρι 2017-18. Είναι συλλεκτικές οι μπλούζες. Ο Χρήστος που ξέρω ότι ακούει θα τις κάνει και μια ωραία ανάρτηση στον τοίχο μας, στον αθλητήριο που ανοίξαμε ήδη και στέλνετε τα μηνυματάκια σας και τις ευχές σας και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτό από πολύ νωρίς. 3 τέτοιες μπλούζες λοιπόν καταπληκτικές και 2 βερμούδες ΠΑΟΚ ανόβερο με το δικέφαλο στη μία πλευρά, με το σήμα του συνδέσμου στην άλλη για την επαιτειακή χρονιά του συνδέσμου εκεί που είναι όλη η δουλειά, είναι Χρήστος Τσίκος εκεί, όλη η δουλειά, όλος ο υδρότας, όλο το τρέξιμο. Λοιπόν, θα δώσουμε λοιπόν 5 τέτοια, 3 μπλούζες και 2 βερμούδες. Επίσης, για να μην ξεχνιόμαστε, και το τσιτσί, σακούλα κρέατα από το κρεοπωλείο Μιχάλης στον Εύωσμο, εκεί όπου πηγαίνετε στη Μενελάου 29 και έχετε τα εκλεκτότερα κρέατα στην πόλη. Μαέστρο μου, παλεύω με το ακουστικό όπως λέει την ώρα. Μαεστράρα μου, έχεις Κατερινάκι? Ρίξε, γιατί μας έχει τραγουδήσει το κορίτσι. Γουστάρουμε στα νήσι. Λαϊκό κορίτσι. Έλα, ρίξε σε παρακαλώ πολύ, ρίξε. Συγγνώμη Κώστα, για σένα Κώστα. Και για σένα αγωνιζόμαστε και εμείς. Έλα, ζούμου σου λέμε. Πάμε. Θέλω να δώσω ιδιαίτερη προσοχή στα λόγια, στους στίχοι. Είναι πάρα πολύ βαθύ το νόημα, πάρα πολύ ψαγμένο. Μη με ρώτας αν σ' αγαπώ, μη με ρώτας αν σε λατρεύω. Αγάπη μου όπου βρεθώ, τα μάτια σου γυρεύω. Και μόνο που σε λένε Κώστα πεθαίνω. Φίλε, ύμνος. Δηλαδή πρόσεξε, χωρίς λόγο. Και μόνο που σε λένε Κώστα πεθαίνω. Και μόνο που σε λένε Κώστα, δώσ' τα όλα Κώστα. Κώστα μεγάλε Κώστα. Να σου πω κάτι. Ιστιχουργός, γιατί φαντάζομαι ότι το έχει γράψει γυναίκα, ας πούμε, το τραγούδι. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι το έχει γράψει άντρας. Αλλά λέω, ιστιχουργός δεν πρέπει να έχει φάει μεγάλη καψούρα με κάποιον Κώστα. Άκου φίλε, άκου τι βγάζει, βγάζει ντέρτι, βγάζει καημό, βγάζει μια ανίποτη καψούρα. Και μόνο που σε λένε Κώστα πεθαίνω. Χρόνια πολλά στους Κωνσταντίνους.
στις Κωνσταντίνες, στις Ελένες, Ντίνες, Κοτσαρίδες, Ντίνους, Κωστίδες, έχει πολύ πράγμα. Χρόνια πολλά στη Λενιό. Ένα κομμάτι που δεν βρήκε τη θέση που έπρεπε στην ιστορία του πενταγράμμου. Αδίκως θεωρώ ότι πολεμήθηκε από γιοργάδες και λοιπούς. Εντάξει. Αλλά δεν πειράζει, εμείς το ξεθάψαμε. Κάναμε μουσική την βορυχία. Ένα μεγάλο μπράβο στην ομάδα μπάσκετ που έκανε αυτό το οποίο στην αρχή της χρονιάς λίγοι περίμεναν, έτσι όπως ξεκίνησε, με αυτό το μπάτζετ, με αλλαγή προπονητή, με διάφορα προβλήματα, πέταξε όξο την ΑΕΚ των πολλών εκατομμυρίων, νικώντας και εκεί πέρα μέσα, όπου τη βρίσκω τη ματσακονιάζω τώρα τελευταία. Τι έγινε Κωστάκη, σε γουστάρει η χωριά της, α? Τζενή, όχι μόνο σήμερα στη γιορτή μου, αλλά κάθε μέρα, να ξέρεις. Τζενάρα. Έχουμε πολλά να συζητήσουμε, έχουμε πολλά να πούμε, άλλα θα πούμε από αυτά που ετοιμάσαμε, όπως το ξέρετε, εννοείται. Πάρα πολύ και σημαντικά αυτά που θέλουμε να σας πούμε, να πούμε για τον Βέρν Μπλουμ, τον Σουηδό αυτόν τον τύπο που λέγεται ότι θα έρθει. Το φοβερό, και εδώ είναι τα παιχνίδια της τύχης, μας έκοψαν 9 πόντους για να μπορέσει να πάρει ΑΕΚ το πρωτάθλημα και ο πρώτος παίκτης που λέει ότι θα πάρουμε λέγεται πόντους. Δηλαδή παίρνουμε κάποιους πόντους πίσω. Έναν αυτό, δεύτερον με πόντιο, με ποντιάρα, πρόεδρο, μεγαλομέτοχο, ηγέτη, μου το βγάζεις από το μυαλό ότι τον παίρνουμε αυτόν επειδή λέγεται πόντους? Ε, είναι δυνατό ρε φίλε, πόντους? Δεν υπάρχει περίπτωση, δηλαδή τι, να σας πω κατά κάτι. Πείτε ότι σε ένα στοίχημα ρε παιδί μου, σε ένα κουπόνι σχετικό, λέμε τι πιθανότητες υπάρχουν ένα Σουηδός που έπαιζε στη Ρωσία. Καλός παίκτης, έτσι, αν και Κυριακή θα ισχύσει το ματάκι χορταράκι αν έρθει. Αλλά λέω, τι πιθανότητες υπήρχαν αυτόν τον παίκτη να το λένε πόντους? Πόντους ρε φίλε, δεν γίνεται αυτό. Δεν γίνεται, δηλαδή πιστεύω έδινε 412 απόδοση ο πόντους. Θα διαβάσουμε αυτές τις μέρες, όχι αυτές τώρα τις μέρες. Σκεφτείτε, ακόμα δεν έχει φύγει ο Μάιος. Είμαστε 21 Μαΐου είμαστε. Δηλαδή, θα φύγει ο Μάης, θα φύγει και ο Ιούνιος, έτσι, και ακόμα θα γίνονται μεταγραφές. Από τώρα ξεκίνησε το μπατυρντή. Έρχεται, θέλει, επιθυμεί, πεθαίνω για τα ρήματα αυτά. Πεθαίνω για τα ρήματα αυτά, πεθαίνω. Δηλαδή, πρόσεξε, βλέπει να πούμε ένα όνομα, το Χατζηγραβατίδη. Θα δεχτείς τον Χατζηγραβατίδη ως, να το βάλουμε στο παράδειγμα κι όσοι. Έτσι, βλέπει τον Χατζηγραβατίδη, τον βλέπει. Δηλαδή πριν δεν τον έβλεπε, ήταν στην Ομίχλη, τώρα τον βλέπει. Επίσης, αγγίζει τον Χατζηγραβατίδη. Ε, επίσης, τον θέλει τον Χατζηγραβατίδη. Και εμείς θέλουμε την Ειρίνα Σάικ. Τι πάει να πει δηλαδή, επειδή τη θέλουμε ότι θα την έχουμε κιόλας. Αλλά λέω τώρα ρε παιδί μου, άλλο ρήμα. Ακουμπάει τον Χατζηγραβατίδη. Τον ακουμπάει δηλαδή εκεί που είναι στο πούλμαν, στο λεωφορείο μέσα το αστικό και έχει κίνηση μεσημέρι. Σε ένα φρενάρισμα, τάκ, τον ακουμπάει κιόλας. Το οποίο μπορεί να είναι, να πούμε, και πονηρό το ακούμπημα, έτσι. Άλλο ρήμα. Συζητάει με τον Χατζηγραβατίδη. Επίσης πολύ ωραίο φίλε, το συζητάει. Τι γίνεται, τι χαμπάρια, καλά ρε φίλε. Εσύ, καλά μωρέ. Άλλο, τι άλλο, τα ίδια μωρέ. Ρε εσύ, πάρ' να βγούμε για κανένα καφέ. Ναι ρε, χαθήκαμε ρε γαμώτο. Μηδέν ελπίδες για τον καφέ, έτσι δηλαδή. Αλλά είναι αυτοί οι διάλογοι του πουθενά. Μη σου πω ότι δεν ξέρεις και ποιος είναι. Και λες, έλα ρε, πού είσαι ρε γίγαντα. Όχι ρε φίλε, τι κάνεις ρε μεγάλε. Γεια σου ρε παλίκα ρε, και τέτοια που δεν θυμάσαι το όνομα. Και εκεί σε ρωτάει όλος, με θυμάσαι ποιος είμαι? Α, αυτός ένα μηδέν. Έλυσε πολλά προβλήματα το αυτός ένα μηδέν, να ξέρετε. Λέω λοιπόν ότι τα διάφορα ρήματα τον φέρνει, όχι τον παίρνει, άλλο είναι επιλείψιμο, τον παίρνει τον, μεγάλα γράμματα τον παίρνει και από κάτω με μικρά τον παίκτη, τον Χατζηγραβατίδη, ξέρω εγώ, ο κεραυνός Αγουλινίτσας.
επίσης αγαπημένο, όπως είπα, τον φέρνει. Κάτι ψήνει όταν τα λέει τον φέρνει. Οκ, okay, για να τον φέρνει, έρχεται! Δεν μας ενδιαφέρουν τα ερωτικά τους, αλλά λέει έρχεται! Τελειώνει! Ο Χατζηγραβατίδης. Τελειώνει! Ή τελειώνει του Χατζηγραβατίδη. Επίσης. Τι ωραία. Καπάρωσε τον τάδε. Θέλετε να σπόρημα, τα είπαμε. Ακουμπάει, θέλει, μιλάει, συζητάει, φέρνει, κλείνει. Αλλά το κλείνει, δεν νιώθεις μια ότι τέλειωσε, τελειώσαμε, τον πήραμε. Κλείνει. Παιδιά, ένα είναι το ρήμα. Ξεχάστε όλα τα υπόλοιπα που τον ακουμπάει, τον ζητάει, τον βλέπει, τον μυρίζεται. Πώς λέει ο άλλος, τον λιγουρέμεσε, τον θέλεις. Αφήστε τα, δεν έχει καμία, αυτά είναι όλα φρουφρού, δεν έχει, είναι αβαβάου παπαπάου. Είναι Klein Mine on the tag line with the Freud line. Μία είναι η λέξη. Υπέγραψε. Προσέξτε, σε αυτό το χρόνο, αόριστο, όχι εξακολουθητικό μέλλοντα, ούτε καν εναιστώτα, υπογράφει. Υπέγραψε. Το λέμε τώρα γιατί θα έχουμε πολλά να δούμε και να διαβάσουμε αυτές τις μέρες, να ξέρετε. Χορηγούς δεν είπα, χορηγή πρώτης ώρας. Ηλεκτρονέτ Μπαμπουκίδης Νικολαίδης, 51 χρόνια νούμερο 1 προορισμό σας. Ανδρέα Παπαδρέου 10 στο Κορδελιό, θα ξαναδώσουμε απίστευτα πράγματα. Sony σε εξαιρετικές τιμές, τηλεοράσεις, καθότι έρχεται Μουντιάλ, έρχονται προκριματικά. Σήμερα που γιορτάζω, το δώρο μου για σας, που ξέρετε ότι έχω τα τελευταία 20 χρόνια αρκετές επιτυχίες στα προγνωστικά για τα ευρωπαϊκά μας μάτς. Έχω προβλέψει κι όσοι σε παλιότερες χρονιές αντιπάλους από 50, από 40 αντιπάλους, κάτι Ουντινέζε, κάτι Χαποέλ, κάτι αυτά, έχουμε επιτυχίες στο παρελθόν. Σήμερα θα σας πω, προσέξτε, θα σας πω σήμερα, τους τρεις προσεχείς αντιπάλους. Μιλάμε για 3 packet. Τρέλα, δηλαδή, αφού περάσουμε τον Άγιαξ, γιατί με τον Άγιαξ θα παίξουμε, θα σας πω τι θα γίνει μετά. Έχω και τους άλλους δύο. Έχω όραμα, έχω υψηλή ανόραση, έχω το κληρονομικό χάρισμα. Θα σας πω, αν καταλαβαίνεις τώρα, έτσι, αν πετύχουμε έστω από τους τρεις, τους δύο, δεν είναι τεράστια επιτυχία, φίλε. Εντάξει, να σου πω κάτι. Τον Άγιαξ δεν είναι καμιά φοβερή μαγιά. 50-50 είναι. Ο Άγιαξ είναι η Βασιλεία. Εγώ λέω όμως Άγιαξ, γιατί αυτή τη φορά θα τον αποκλείσω. Φτάνει. 1, 2, 3. Φτάνει. Αυτή τη φορά έχω Πρίγιοβιτς, δεν έχω Κλάους, θα ρίξει πάνω στον τερματοφύλακα ή άξο. Λέω λοιπόν, μην το ξεχάσω, να τους πω τώρα, θα τους πω τώρα γιατί μετά θα το ξεχάσω. Λέω λοιπόν τη σειρά, γράψτε. Έτσι, βάλε αγόρι μου, βάλε, άνοιξε. Πω, τι είπε φίλο, Τιτάνας, τι είπε ο ατέρμονος. Ρε φόβητρο, ρε φρούριο. Ωχ, παραγιά μου. Εδώ είμαστε. Τρεις μπλούζες ανόβερο, πάω κανόβερο, ειδικά συλλεκτικές για τον τελικό του ΆΚΑ. Και δύο βερμούδες με το σήμα, εννοείται, το σήμα του ΠΑΟ και το σήμα του κλαπ ανόβερου. Υπέροχες. Εσείς θα μας πείτε μεγέθη, γιατί ο πρόεδρος, ο παντοτινός πρόεδρος του κλαπ ανόβερου, Χρήστος Τσίκος, φρόντισε και θα φροντίσει. Και μία σακουλάρα κρέατα από το Ακροπόλιο Μιχάλης στον Εύωσμο. Δεν είπα ότι χορηγός πρώτης ώρας είναι τα οπτικά Μανολόπουλος. Κορυφαίος στα γυαλιά! Εδώ και τρεις γενιές! Στην Παναγία Τσαλδάρη 22 γυαλάρες! Γυαλάρες θα δώσουμε αύριο, υπέροχα γυαλιά! Καλημέρα Βασίλη, να χαιρόμαστε τους φίλους μας. Κωνσταντίνου και Ελένη, μου σου αδερφέ μου, λέει ο Μανολόπουλος. Αυτή είναι η δεύτερη γιορτή του Βασιλείου. Κανονικά. Και βέβαια μην ξεχνάτε, όλα στα όρθια, υπέροχα εδέσματα, υπέροχες γεύσεις εκεί στη Λεωφόρο Στρατού 18. Παιδεύομαι φίλε σήμερα με τα ακουστικά, κάποια στιγμή θα τα σπάσω να ξέρεις όλα φίλε όμως. Ο Κωστής που ήταν ήρεμο, ένα ήρεμο παιδί αυτά, του γύρισε το μάδι, είδαμε το ασπράδι και τα σπάσε όλα φίλε. Παιδεύομαι από τις 8 μέχρι τις 8:28 με τα ακουστικά. Δεν βαριέσαι ρε φίλε, δεν βαριέσαι. Ζούμου σου αδερφέ μου. Με βλέπεις ίδρωσα. Μπαίνει ο αυτό, βγαίνει το εκείνο. Ακούγεται το ένα, ακούγεται το άλλο. Αγόρι μου. Να πούμε, έχουμε γνωστούς Κωνσταντίνους και Ελένες πολλές και φίλους
Μην πιάσουμε έναν ένα τώρα, γιατί άμα ξεχάσουμε, ξέρεις. Με ξέχασες. Όχι ρε φίλε, όχι ρε φίλε. Κοίταξε, το πλεονέκτημα στη γιορτή σου είναι ότι λες, και εσύ γιατί δεν με πήρες πρώτος. Δηλαδή, έχεις κάπου ρε παιδί μου μια δικαιολόγα. Τις άλλες μέρες τώρα, καλά ρε φίλε, Αγίου Δημητρίου, όχι ρε, πω, παρόση φίλε, επειδή σε λέω με το επίδο. Τι να πεις μετά, ότι έχω κάψει φλάντζες. Να πεις ότι έχω κάψει φλάντζες. 13η φορά πρωταθλήτες οι γυναικάρες μας, μπράβο, 12-0 ισοπαίδωση στην Τούμπα μπροστά σε 2.500 ανθρώπους. Μπράβο, μπράβο στα κορίτσια μας που κάνουν μεν το αυτονόητο, αλλά αν μια χρονιά δεν το πάρουν θα πούμε γιατί δεν το πήραν, τι έγινε και από ποιες έχασαν. Καταλαβες, δηλαδή έχουν βάλει πλέον τόσο ψηλά τον πύχη που το θεωρούμε αυτονόητο. Τίποτα δεν είναι αυτονόητο, δεν κερδίζουν κανένα πρωτάθλημα, δεν κατέβουν, αν δεν ματώσουν, αν δεν υδρώσουν, αν δεν δώσουν την ψυχή τους, αν δεν καταθέσουν ό,τι έχουν. Απλά το λέμε, έτσι δεν το ξέρετε. Ξεκάθαρα θεωρώ. Την αγάπη μας και τα φιλιά μας, τα παιδιά στο εξωτερικό. Η ΑΕΚ, όπως βλέπετε, σιγά σιγά είναι η δήλωση του μεγάλου, ρε. Όποιον θέλουμε τον κρατάμε. Από ό,τι φαίνεται, κανένα δεν ήθελες μάλλον, ε. Χαιρέτησε ο Χριστοδουλόπουλος, γεια σας. Χαιρέτησε ο Ανέστης, γεια σας. Χαιρέτησε ο Αραούχο, κοίτα και αν ήταν το φτύσιμο. Ο υποτιθέμενος ηγέτης αυριανής ΑΕΚ με συνοπτικές τους καθάρισε σαν αυγουλάκια σε πρωινό, σε εστιατόριο να πούμε, στο Πήλιο. Κλάτς! Κλούτς! Γεια σου τουλάρα μου, τέτοιες μέρες, πρώτη-πρώτη έστελε μήνυμα, από μεσάνυχτα κιόλας. Από μεσάνυχτα. Αυτά που λέτε, τι είχαμε κατά τα άλλα? Κατά τα άλλα είχαμε τη Ρεάλ να παίρνει το πρωτάθλημα Ευρώπη στο μπάσκετ. Ο Μελιτζανί, ο Μπράντοβιτς έσκασε γιατί ήταν μέτρη έτσι όπως είδα λίγες φάσεις. Είπαμε για τη σκούπα στο μπάσκετ. Μια φωτογραφία η οποία συγκίνησε όλους, γιατί γι' αυτό λέμε ότι αυτός ο άνθρωπος που ήρθε από την Πορτογαλία χωρίς να ξέρει ίσως τίποτα για την Ελλάδα και τον ΠΑΟΚ, κατάφερε να γίνει πραγματικά ένας από εμάς, να το έχει μέσα στο πετσί του όλο αυτό που νιώθουμε, να το έχει κάνει ένα με τον εαυτό του. Μιλάω φυσικά για τον Αντρέ Αντελίνο Βιερίνια, που επιστρέφοντας από το γάμο του Τσιρίλο στην Αθήνα έκανε μια στάση στα παιδιά στα Τέμπη, από ό,τι σε φόρο τιμής, έτσι θεώρησε ότι τους το χρωστάει μετά την κατάκτηση του κυπέλου. Δεν τα ξεχνάμε αυτά τα παιδιά ποτέ, ποτέ. Και ο Αντελίνο, ο Αντρέ καταλαβαίνει πως νιώθουμε, νιώθει και αυτός το ίδιο. Αυτός θα ηγηθεί της επόμενης χρονιάς στο σχήμα, αυτός θα είναι ο επικεφαλής, όχι μόνο παικτικά, αλλά κυρίως η ψυχή του, η κλάση του, η παγκόσμια κλάση του, η προσωπικότητά του, το εκτόπισμά του, ο τρόπος με τον οποίο ζει και αναπνέει για τον ΠΑΟΚ. Θεωρώ ότι η πιο δυνατή στιγμή του τελικού δεν είναι η στιγμή που σηκώνει την κούπα ψηλά στον ουρανό μαζί με το άλλο παλικάρι που νιώθει όσο λίγη και είναι συνώνυμο με την ιστορία, τη σύγχρονη ιστορία του ΠΑΟΚ, το Στέλιο Μαλεζά. Δεν είναι εκείνη η στιγμή που σηκώνει το κατσαρόλι στον αέρα, είναι η στιγμή που κλωτσάει την πινακίδα, τρυπάει το πόδι του, θα μπορούσε να τραυματιστεί εκεί, αλλά τέτοιο είχε μαζέψει τόσο οργή, είχε τόσο πάθος ζωρευμένο, που θέλησε να το βγάλει έτσι. Πιστεύω τον ευγνωμονούν στην Κοσμοτέ, διάβασα κάπου συνέντευξη προχθές, δεν έχω τίποτα λέει με την Κοσμοτέ, αλλά η Κοσμοτέ θα τη δει ξανά και ξανά και ξανά και ξανά ξανά τη φάση αυτή στα αφιερώματα, στην ταινία που γυρίζεται τώρα για την κατάκτηση του κυπέλου, του ντάμπλ βασικά. Ε, να το έχει υπολογίσει αυτό φίλε, να πάει να κλωτσίσει αυτή, θα μπορούσε να κλωτσίσει την πινακίδα της Wind. Δίπλα ξέρω εγώ την πινακίδα να πούμε της Vodafone. Να πάει να κλωτσίσει κάτι άλλο, έτυχε εκεί όμως, να τρέξει και να κλωτσίσει εκεί. Και να μπει μέσα το πόδι. Αυτή ήταν για μένα η πιο δυνατή στιγμή, έκανε αυτό που θα κάναμε όλοι μας. Έβγαλε όλο αυτό που είχαμε συσσωρεύσει μέσα μας μετά την κλοπή. Βρέχει, αυτό είναι το δυστυχές για τους αεξίδες, ότι θα βραχεί, θα μουλιάσει η κούπα. Τι να κάνουμε παιδιά, βάλτε προστατευτικά, βάλτε στέγαστρα. Θα πάμε σε διάλειμμα, ζου μου σου λέμε, μην το ξεχνάτε, μην το ξεχνάτε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές, θα διαβάσω ό,τι μπορώ σήμερα, ό,τι μπορώ. Λοιπόν, από τα μηνύματά σας. Έτσι θα πάμε σε διαλυματάκι και θα επιστρέψουμε! Άντε ρε Κωστάκη!
Έτσι. Είπα να βάλω σήμερα ένα συνονόματο. Γεια σου Κωστάκη Σαφέτη. Έρχομαι τώρα στις γραμμές. Γουστάρεις? Αυτά είναι φίλοι και αυτά ζούμε. Φουλ ποταπό. Φουλ. Κάτσε να μπει λίγο να ακούσουμε λίγο κουπλεδάκι και έρχομαι. 23-10-287-888 και σήμερα έχουμε πανηγύρι και σήμερα κάνουμε ζουμουσάδα. Δεν μασάμε ούτε από βροχές, ούτε από κρύα, ούτε από ανεμοστρόβιλους. Τι να καταλάβουμε. Όλα σούπα. Ζουμουσού λέμε. Έχουμε και σήμερα 3 μπλούζες ΠΑΟΚ ανόβερο και 2 βερμούδες ΠΑΟΚ ανόβερο. 5 υπέροχα συλλεκτικά κομμάτια που μας στέλνουν τα παιδιά από το πρόεδρος ο Χρήστος Τσίκος από το ανόβερο. Και μια σακούλα κρεατάρες από τον Κροπολίο Μιχάλης, κορυφαίος κρεοπόλης, στην πόλη Πεντακάθαρα. Εκεί στην Μενελάου 29 στον Εύωσμο. Πάμε να πάρουμε γραμμούλες, να μου δώσετε κι εσείς και τα στοιχεία σας, βάλω στην κλήρωση. FM κενό, το μήνυμά σας στο 54526, 1,24 ευρώ. Στέλνετε το μήνυμά σας, γράψτε μου και πέρα από το ονοματεπώνυμο και κάτι άλλο, οτιδήποτε εσείς γουστάρετε για να μην είναι σκεταδούρα. Καλημέρα σας, ναι. Άντε ρε Κωστάκη, καλημέρα. Καλώς τον, ναι! Χρόνια πολλά, χρόνια μας πολλά. Τι έγινε παλικάρι μου, χρόνια μας πολλά. Γεια σου Κωνσταντίνε. Με χαίρεσε το όνομά σου. Ευχαριστώ. Τι γίνεται, τα χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο. Μεγάλη. Σε όλους τους εργαζόμενους. Μεγάλη γιορτή. Χαμήλωσε το ραδιόφωνο τελείως για τη μικροφωνή. Έβγαλα το ράδιο, έβγαλα το ράδιο λίγο γιατί φώναζε πολύ. Ναι, ναι. Έλα, σ' ακούμε τώρα. Λοιπόν, εύχομαι σε όλο τον κόσμο. Γενικά, όχι μόνο στους εργαζόμενους, υγεία, ευτυχία, αγάπη. Επειδή είμαι 30 χρόνια σε ένα νοσηλευτικό ίδρυμα εδώ στο νοσοκομείο, έχω δει πολλά πράγματα, παρόλο που δεν είμαι στην νοσηλευτική υπηρεσία, αλλά τα βλέπεις. Βέβαια. Τίποτα, παιδιά. Λίγα πραγματάκια. Μια ρετσινούλα, ένα γλεντάκι. Μη λέτε, ας πούμε, ρε, γιατί πήρε ο Κώστας ένα BMW να πάρει. Όχι. Τι έχεις εσύ σε τρία. Η αλήθεια είναι ότι δεν πήρα κιόλας. Λοιπόν. Ελένη, άμα θα πάρεις, κατάλαβες. Μα δεν πήρα! Ναι, δεν πρέπει να στεκόμαστε σε τέτοια πράγματα. Τελείως. Γιατί ο άνθρωπος αυτά δεν τα σκέφτεσαι πριν 20 χρόνια. Τώρα όσο περνάνε τα χρόνια, ο άνθρωπος γίνεται λίγο πιο... Το φιλοσοφίζει, ρε παιδί. Εντάξει, γιατί να σου πω κάτι. Γιατί να φθονήσω, αν ο άλλος προκόβει. Εγώ χαίρομαι όταν βλέπω ανθρώπους να προκόβουν. Μπορώ να γίνω κι εγώ το ίδιο καλός, ρε παιδί μου. Αυτό λες. Εμείς. Εγώ τώρα επειδή είμαι στο δημόσιο και όλοι μας, τι κάναμε, τι λάθος έκανε ο κόσμος. Με δυο τσίπορα και μία μπύρα παράδειγμα, υπέγραφες. Πάνε πάρε εξοχικό που ήθελες μεζονέτα, τράβα πάρε. Αμά, πάρε και τώρα έχει χρεωθεί ο κόσμος. Πάρε διακοπωδάνιο, δηλαδή, πάρε... Γιατί δεν πήγα να πάρω, ναι. Πάρε ορτοδάνιο, πάρε θαλασσοδάνιο, γιατί δεν πήγαμε να πάρουμε εμείς δηλαδή. Γιατί ξέρεις, και να πάρεις, σε κρατάει για μία ζωή το μισθό. Δεν έχει πρόβλημα. Ευτυχώς τέτοια θέματα, φίλε, δεν είχαμε ποτέ. Ναι, φίλε, να είμαστε λίγο προσεκτικοί. Λίγα πράγματα. Δεν χρειαζόμαστε να πιάνουμε πράγματα που δεν μπορούμε να τα φτάσουμε. Έγινε, Κωνσταντίνε μου! Κάτσε λίγο. Ναι. Το 476 ισχύει για τις μπλούζες, σας τα κρέα. Εννοείται, ρε φίλε. Δεν θα διαχωρίσω. Θα τους βάλω όλους σε μια κλήρωση τώρα, να ξέρεις. Να πω και ένα μεγάλο μπράβο και στα κορίτσια και στο μπάσκετ, φιλαράκι. Και στο μπάσκετ. Τι να πούμε τώρα. Είναι αρχηγός ο άνθρωπος, είναι ένας από εμάς. Λοιπόν, τον αγαπάμε, τον αγαπάμε γνήσια και αυθεντικά. Τελείωσε. Όπως όλα τα παιδιά. Απλώς έχει αρχηγικές τάσεις, ρε παιδί μου. Τελείωσε. Φιλιά, γεια σου Κωνσταντίνε μου, γεια σου Πλυντήριο, φιλιά. Γεια σου αγοράκι μου, για πάλι χρόνια πολλά. Πάμε παρακάτω, καλημέρα σας. Ναι. Γεια σας. Καλώς τον, ναι. Γιώργο. Χρόνια σας πολλά. Να σας χαίρονται άπαντες. Να δεις καλά, και εγγόνια και από τα δύο σου τα παιδιά. Φίλε, ούτε καν τα έχω σκεφτεί αυτά. Καλά. Αυτές είναι δεν πρόκειται, φίλε, να προλάβουν. Δεν θα προλάβουν, να ξέρω. Θα προλάβεις εσύ. Θα προλάβεις εσύ. Τέλος πάντων, καλά τα παιδάκια λοιπόν, μας σε πρώτη φάση πολλά αυτή. Και τα χρόνια πολλά στον αγαπημένο Μανιψιό, τον πρώτο που είχα αποκτήσει. Να τον χαίρεσαι. Τρελό Παοξάκι και αυτός Κωνσταντίνος. Κατά όλα καλά, 4-16 θα βάλεις. Συγκλήρωση. Λοιπόν, ναι, συγχαρητήρια για τη Ρεάλ, για την κατάκτηση του πρωταθλήματος στο μπάσκετ και εκεί που την έκανα ήταν το πρωί πάλι με τον αγαπητό Λεωνίδα. Κρίμα λέει που δεν το σήκωσε ένα Έλληνα, δηλαδή θα προτιμούσε το πάρει η Φενέρμπαξε, βρε. Όχι βέβαια. Άσχεται. Όχι βέβαια. Τι. Ξέρω κι εγώ. Τουρκική ομάδα. Το είπε το πρωί. Κρίμα λέει που δεν το σήκωσε κι ένας Έλληνας.
Τέλος πάντων. Τι Έλληνας. Επειδή είναι ο Σλούκας δηλαδή και παίζει εκεί. Ναι. Όλοι οι άλλοι δηλαδή που θα χαιρόντουσαν δεν τους μετράει, ε. Όχι, ρε παιδί μου. Και συγχαρητήρια σε όλα τα κανάλια τα οποία προβάλλουν τα τουρκικά σύριαλ μετά τις τελευταίες απειλές του στρατάρχη του Τουρκαλά. Συνεχίζουν κανονικά. Ναι, βάλτε και το πρωί, ρε παιδί, το μεσημέρι, βάζει 5-6 σύριαλ την ημέρα. Δεν τρέπεστε. Έτσι. Βάλτε και τη σημαία, ρε παιδί μου, όταν ξεκινάει το. Βάλτε και τη σημαία όταν ξεκινάει το πρωί. Ούτε βερμούθ κέρασε, ούτε σοκολατάκι τσογκόντα για την υγεία. Κανεί λάθο. Έλα, έχω απ' έξω ένα χαμό έχω φέρει. Ό,τι υπάρχει έφερα. Λουκανοπιτάκι, ζαμπονοπιτάκι, κασεροπιτάκι. Κασεροζαμπονοπιτάκι. Ζάμπονο κασεροπιτάκι. Κατσίκι σε σούβλα έβαλε. Βεβαίω, κατσικοπιτάκι. Εύχομαι, άντρες, καλά γεια σου Γιωργάρα μου. Γεια, φιλιά. Πάμε παρακάτω, καλημέρα σας. Ναι. Γεια σας. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Χρόνια πολλά, πολύχρονος. Ευχαριστώ, και καψόχωρος και χανιώτης και καλυθέας. Γιατί μόνο πολύχρονος. Τα άλλα μέρη στο πηγάδι ήσαν. Ευχαριστώ αδερφέ μου. Υγεία να έχεις. Δεν με κατάλαβες. Όχι, προχώρα. Δεν σε κατάλαβα. Αυτός που κάνει τις ζημιές. Ω, καλό στο δούμο, ρε! Αραβωνιάστηκες! Ναι! Άντε, αγόρι μου, μπράβο! Είδα φωτογραφίες! Μπράβο, το πήρες το κορίτσι! Όχι, για τις ευχές του, τις είδα, ναι! Μπράβο! Χαμογελαστό πλάσμα γλυκύτατο, να είστε αγαπημένοι, να είστε ευτυχισμένοι! Δεμένοι! Ζούμου σου είναι αυτά, αδερφέ! Μπράβο! Έτσι, πατροπαράδοτα πήγες στο σπίτι της ζήτησης και τα λοιπά, τα πάντα, έτσι! Βεβαίως, μπράβο, αδερφέ, έτσι πρέπει. Έτσι. Ωραία, να σε κεράσουμε. Τι να με κεράσουμε, με κεράς κάθε μέρα που βγαίνεις και είσαι χαρούμενος και ζητάς ένα κομμάτι. Να σε κεράσω δυο τελάρο ροδάκι να κάτι. Ευχαριστώ πολύ. Νικόλα, να σε γερός. Καλά. Βάλε και εμένα στην κλήρωση. Σε έβαλα και εσένα, πες μου λίγο το νούμερο. 122. Γεια σου Νικόλα, να σε γερός και πάντα ευτυχισμένοι να στάτε και με τα καλά Στέφανα. Φιλιά. Με το message, τάκ, σου στείλω άλλο στην Κωστή μου να μοιραστώ, λέει τη χαρά. Αραβωνιάστηκα με το κορίτσι, όμορφα και ωραία, χαμογελαστά πρόσωπα. Η ζωή προχωράει, δεν σταματάει πουθενά. Απλά οι μικρές και τόσο σημαντικές ευχάριστες στιγμές που ζούμε, δεν υπάρχει ο άλλος να την αναδείξει. Τη δυστυχία δεν την αναδείξει. Ή αυτό που το συμφέρει. Τους πείραξε που είπε ο Λουτσέσκου, αυτά δεν γίνονται ούτε στη φασιστική Γερμανία. Δηλαδή, λες τον φασίστα, φασίστα. Και παρεξηγείται που το λες, όχι επειδή είναι. Δηλαδή το λες τον άλλον κλέφτη και παρεξηγείται επειδή τον είπες κλέφτη. Δεν λέει μήπως είμαι κλέφτης και ο άλλος αναγκάζεται να με πει κλέφτη. Η υποκρισία πώς περισσεύει. Αυτή που τώρα πραγματικά τρεις μέρες πάλι το σκίσανε τον Λουτσέσκου και κατ' επέκταση στον ΠΑΟΚ, είναι αυτή που κόφευσαν όταν ο άλλος είπε μάω και απείλησε τους δικαστές, ή όταν βγήκε ο άλλος μετά και είπε αυτά που είπε. Ξέρετε τώρα, λογάκια διάφορα. Ή το βουβου βούλγαρι που ακούγεται. Πουθενά, δεν υπάρχει κανένας. Ε, καταλάβατε τι εννοώ πριν. Που βγήκε όλος και είπε με απειλές, λέει, θα υπογράψω. Δεν γίνεται να υπογράψω, λέει. Με απειλές την ΑΕΚ, είπε ο Χριστοδουλόπουλος. Ασχολήθηκε κανένας, κανένας. Τους πείραξε αυτό. Τους πείραξε αυτό. Ότι αυτά δεν γίνονται ούτε στην φασιστική Γερμανία. Το ότι πάνε να πουλήσουν το όνομα της Μακεδονίας, γαργάρα, έτσι. Υποκρισία. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Χρόνια πολλά σε εύχομαι. Πολύχρωμος και εντυχισμένος. Γεια σου ρε Αντώνη. Και εντυχισμένος φίλο, όπως το λες. Δόξα τω Θεώ, αγοράκι μου, δόξα τω Θεώ, εδώ. Εδώ είμαστε. Στις επάλξεις. Να έρθω. Ό,τι θέλεις. Έχω απ' έξω ό,τι θέλεις. Εγώ βασικά ένα ζευγάρι γυαλιά θέλω. Ένα ζευγάρι γυαλιά, βεβαίως, κάτσε να το γράψω. Ένα ζευγάρι γυαλιά, γιατί φαντάζεσαι. Δεν είναι μια κλήρωση για βαβά μια φορά και τότε. Δεν μπορώ, αδερφέ. Δεν μπορώ. Δεν γίνεται, δεν μου βγαίνει. Δεν μπορώ, δεν. Μάλλον δεν έχει να δώσει και γυαλιά γι' αυτό, αλλιώ. Θα δώσω αύριο. Θα δώσω αύριο από Μανολόπουλο, θα δώσω. Αύριο ξέρετε. Θα είστε καλό παιδί, όπως λέει και μια ψυχή. Έτσι, ε. Υπάρχει και τραγούδι που λέει. Ο Κώστας το καλό παιδί, είμαι ο Κώστας το καλό παιδί. Καλά, ναι. Σήμερα πάντως είναι το τρίτο τη υπόλοιπη Ελλάδα που γιορτάζει. Το άλλο είναι το Αγίου Γεωργίου και το άλλο το Αγίου Νικολάου. Εμείς είμαστε εξώφαλοι. Ξέχασε του Γιάννηδες που είναι επίσης τεράστια. Γιάννης είπα, ρε. Γιώργος Γιάννης και Κώστας. Γιώργος και Νικολάου δεν είπες, ρε. Όχι. Όχι, εγώ ακούω λάθος. Γιάννης. Πάντα αυτιά μου. Γιάννης. Πώς λένε, Γιάννης. Ναι.
Δόξα τω Θεώ. Περιμένουμε να δούμε. Τι θα αρχίσουν τώρα τα ονόματα. Ωχ, καλά. Να σου πω κάτι. Η μόνη περίπτωση να, να κλείσει τώρα παίκτη είναι να μην έχει εθνική μπροστά του. Ναι. Γιατί δεν υπάρχει περίπτωση να υπάρχει ομάδα. Εμεί τώρα παραμείνουμε κάτω το πουλάμε τον πρίγκιπ. Όχι. Πρέπει να πάει στο Μουντιάλ να κάνει κάτι εκεί πέρα και να βρει τη ρήτρα του. Δεν πουλιέται παίκτη. Το μόνο που μπορεί να πάρει τώρα είναι παίκτη που είναι ελεύθερο. Ναι. Αυτός. Σ' άφησα να μου πεις αυτό που θες, δεν σε διακόψα. Άμα σας διακόπτω, τσαντίζεστε. Άμα δεν σας διακόπτω πάλι, γιατί δεν με διακόψα. Αντώνη μου, αυτός ο παίκτης, ο 31 χρονών, λοιπόν, φαίνεται ότι είναι εξαιρετική περίπτωση και πανάκριβη. Λοιπόν, ξέρεις τι λέμε εδώ και πόσα χρόνια. Θα έρθει. Πιθανόν να έρθει. Πώς θα ξέρουμε, σε πήρε τηλέφωνο. Δεν με πήρε τηλέφωνο. Φίλε, το είχα κλειστό. Σήμερα πιθανόν να με πάρει για τη γιορτή μου. Ο Πόντους, φίλε, πόσες πιθανότητες υπήρχαν να τον λένε Πόντους. Δηλαδή, δεν γίνονται αυτά, ρε φίλε. Αυτό είναι που πρέπει να κερδίσει Πόντους η ομάδα. Εγώ βλέπω ότι αν μπορείς και αυτόν τον Ερίκη, που είναι ο Μπιμπιπ προσωποποιημένος. Όχι ο Τασμάνια Ντέβι προσωποποιημένος. Αυτοί θα γυρίσουν, ρε. Αυτοί θα γυρίσουν. Το θέμα είναι, αυτοί θα γυρίσουν, είναι δική μας ρε. Και ο Ρίκια και ο... Δεν μάθες να τελειώσει. Για πες. Και το DPTV Day να τους βάλεις στο σύστημα μέσα του Λουτσέσκου. Πιστεύω δεν θα πέφτεται αυτή η ομάδα. Τεράστια δύναμη. Αυτοί έχουν αυτή την τρέλα, μπορούμε να την εκμεταλλευτούμε. Και τον αφορμητισμό. Κλασικά δεν ξέρω, παιδικά βλέπεις τα Τασμάνια Ντέβιλ. Ναι, ναι. Μέσα και θα κάνει λίμπα. Αυτό το πράγμα είναι ο Ρίκια δηλαδή. Μπαίνει μέσα ένα 20 λεπτό, 30 λεπτό, 40 λεπτό και θα κάνει ένα λίμπα, ας πούμε. Μπορεί να βάλει δύο γκολ, να φάει δύο κόκκινες. Να γυρίσει ένα μάτς μόνος του όμως. Να μαλώσει με όλη την ομάδα, θα κυνηγάει τον Λουτσέσκου. Ένα αυτό είναι ρε Αντώνη. Εκείνη η μαγιά του προπονητή να του πάρει αυτό που πρέπει. Να σου πω κάτι. Αυτός ο παίκτης χρειάζεται. Είναι ένας παίκτης που όταν η ομάδα θα κολλήσει θα μπορεί να σε κάνει το απρόβλεπτο. Δεν ήθελα ούτε καν να φύγει, το είπα και την επόμενη μέρα. Δεν έπρεπε να φύγει ποτέ. Και ο Ουάρντα είναι το ίδιο πράγμα. Εγώ πιστεύω ο Ουάρντα πάρει μεταγραφή. Δεν ξέρω. Δύσκολο να μείνουν και οι δύο πάντως. Δύσκολα. Θα ήθελα και οι δύο να ενσωματωθούν και θα δούμε. Έγινε του Αν! Σε χαιρετώ. Φιλιά. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. 23-10. Καλό το παιδί! Στενοφόν τρελοτήμονο. Γεια σου ρε τρελοτήμονο! Crazy Will. Να σε καλά. Πολλά παλικάρι μου. Σε ευχαριστώ πολύ. Να σε καλά, αδερφέ, να σε καλά. Τι να πω, τα κορίτσια το πήρανε, την ΑΕΚ την πετάξαμε από το μπασκετάκι. Όπου τη βρίσκω. Όπου τη βρίσκω, μάω, τώρα μάω, που... Μάω. Όπου σε βρίσκω, σε κερδίζω. Σε πατάω. σωστό. Έτσι είναι. Έγινε. Έτσι. Φιλιά, αγόρι μου, σε ευχαριστώ πολύ. Κλήρωσε. Κάτσε να σε βάλω κιόλας. Πες μου λίγο ξενοφόντα τα τρία τελευταία. 3-3-3. Έγινε κλειδαράς. Φιλιά, γεια σου ξενοφόντα. Πάμε παρακάτω, καλημέρα σας. Κληρώνουμε. Εμπρός, ακούγομαι. Γεια σας. Χαίρετε. Κωστή, καλημέρα. Καλημέρα σας. Μετά την ευχάριστη γνωριμία μας που έγινε κατά τη διάρκεια της τελευταίας αιμοληψίας που οργάνωσε... Ζαχαριάδης! Ζαχαριάδης! Τι να πω για σένα. Θα το θεωρούσα μεγάλη παράληψη, Κωστή, να μην σε πάρω να σε ευχηθώ. Σε εύχομαι από την ψυχή μου χρόνια πολλά να είσαι γερός, να σε χαίρεται η οικογένειά σου, διότι εκτός από ένας ταλαντούχος στη δουλειά σου, είσαι και ένας πολύ καλός οικογενειάρχης. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα λόγια σας. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Ζαχαριάδη. 90 παρατρία, ακούστε φωνή, ακούστε πάθος. Ακούστε ενέργεια. Σας έχω αναφέρει πάρα πολλές φορές. Είστε παράδειγμα για νέους ανθρώπους που λένε ότι χάνω την όρεξή μου, χάνω το κέφι και αυτά. Να σε χαιρόμαστε. Να είστε καλά, να είστε καλά. Μέσω του τηλεφώνου σου θα ήθελα να στείλω τις ευχές μου και την αγάπη μου στους δύο αγνούς παοξίδες που γνώρισα μαζί σου την ημέρα εκείνη.
στον Παύλο τον... Συντριβανίσιο τον Νικηφορίδη. Συντριβανίσιο. Βεβαίως. Και τον κύριο Διονύση. Έτσι, έτσι. Σε ευχαριστώ πολύ, καιρό εγώ, θα είσαι. Εγώ. Άλλα τόσα να ζήσετε. Ευχαριστώ πολύ για τα λόγια σας. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Κωστή, να είστε καλά. Γεια σας. Εγώ σας ακούω ανελιπώς. Χαίρομαι. Για, με για. Τιμά αυτό. Να είστε καλά. Για. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Αλλιώς είναι, παιδιά. Έτσι, οι μεγάλοι. Αλλιώς μιλάνε, βλέπετε. Αλλιώς σκέφτονται. Αλλιώς πάντοτε από μικρό παιδί. Ρουφούσα κάθε τους κουβέντα. Μπορεί να ήταν και λάθος αυτό που θα έλεγαν, έτσι, αλλά λέω ότι τους μεγάλους αλλιώς πρέπει να τους ακούς, ρε φίλε. Εγώ έχω ζήσει κάποια πράγματα. Αυτός έχει ζήσει χι επί χι επί χι. Και μάλιστα άλλα χρόνια. Πολύ δύσκολα. Άρα ρουφάμε κάθε κουβέντα που μας λένε, έτσι. Γι' αυτό είμαι περήφανος για τους μεγάλους μας που έχουμε στην παρέα μας. Για τον κύριο Ζαχαριάδη, για τον κύριο Νικηφορίδη, για τον Κροκοριάδη, δηλαδή για τον Παύλο, για τον Διονύση. Καλημέρα, ναι! Πόσα χρόνια θα ζήσεις, βρε! Πόσα χρόνια θα ζήσεις, βρε! Θέλω να μου πεις πόσα! Επιτρέπεται να πέσεις, επιβάλλεται να σηκωθείς! Που σημαίνει! Ζου μου σου λένε κι όλα τα καίμε! Κουφάλα νεκροθάφτη δεν θα πεθάνουμε ποτέ! Όπως το λες! Κουστάκι μου, χρόνια καλά και πολλά! Να χαίρεσαι και να σε χαίρονται όλοι από την οικογένειά σου και ο πατέρας σου που το γνώριζα. Χρόνια πολλά κι αυτός να ζήσει και να το χαίρεσαι. Σε ευχαριστώ, Παυλάρα μου. Και τον κύριο Ζαχαριάδη τον ευχαριστώ πάρα πολύ και ανταποδίδω. Έτσι. Επειδή το γνώρισα, μια τεράστια παρέα. Μια τεράστια παρέα. Είναι ένας αγνός από εμάς τους παλιούς. Όχι ότι οι σημερινοί δεν είναι αγνοί. Όλοι είναι αγνοί. Λίγο τα μυαλά πετάνε, τι να κάνουμε, παιδιά είναι. Τι να κάνουμε, δικαιολόγησε. Παιδιά είναι, δικαιολόγησε. Εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να ρίξουμε λάδι λιγάκι σε αυτό το νερό στο ποτήρι μας, στο κρασί μας και να το συμβουλεύουμε όσο μπορούμε καλύτερα. Και εμάς και τους πιο νέους από εμάς, γιατί εμείς είμαστε η μεσαία γενιά τώρα, οι 45άριδες και οι 20άριδες. Εγώ στην ηλικία που είμαι, ακόμα συμβουλεύουμε τον κύριο Ζαχαριάδη και τον κύριο Διονύση. Έτσι. Έτσι, Παυλάρα έτσι μου. Έτσι μάθαμε, έτσι διδαχτήκαμε. Έτσι μάθαμε έτσι από παιδιά που λέει το σύνθημα. Χρόνια πολλά και τον χρόνο Παυλάρα να τα πούμε με υγεία. Να είσαι γερός. Φιλιά. Γεια σου, παλικάρι μου. Γεια σου, Παύλε μου. Σε ευχαριστώ. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας σήμερα. Με ευχές θα πάει το πράγμα, όπως καταλαβαίνετε. Όταν θέλετε να πείτε κάτι άλλο, δεν είναι απαγορευτικό, δεν είναι ντε και καλά. Έτσι, ό,τι θέλετε να μου πείτε. Θα σας πω και για τον Μπουτάρη την άποψή μου, να την πω τώρα. Θεωρώ καταρχήν απαράδεκτο να κλωτσάς ή να χτυπάς έναν ηλικιωμένο. Αυτό το ξεκαθαρίζουμε εξ αρχής. Όμως υπάρχει ένα μεγάλο αλλά, ούτε φυσικά δικαιολογούμε αυτόν που κάνει αυτές τις πράξεις, να χτυπάει έναν μεγάλο σε ηλικία άνθρωπο. Ούτε καν και σε μικρή ηλικία. Απαγορεύεται να χτυπάς άνθρωπος, να χτυπάει άνθρωπο. Όμως έχει σπείρει τόσο μίσος, τόσο αγανάκτηση με αυτά τα απαράδεκτα πράγματα που έχει πει για την πατρίδα. Κυκλοφορεί το βιντεάκι που λέει «Χέστηκα, λέει, άμα σκοτώσαν Έλληνες». «I don't give a shit if they killed Greeks», λέει. Ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, ο οποίος βγαίνει και μιλάει εις βάρος Μακεδονίας. Αγνοεί την γενοκτονία των ποντίων. Τη μαύρη μέρα που είχαμε προχθές, 19 του μηνός. Κυλιδώνει τις συνειδήσεις εκατομμυρίων ανθρώπων. Την ιστορία τους, τη μνήμη τους. Κύριε Δήμαρχε, δεν το περιμένεις ότι θα υπάρχουν και κάποιοι που δεν είναι τόσο πολιτισμένοι και θα θολώσει το μυαλό τους? Πιστεύεις δηλαδή ότι μπορείς να λες αυτά τα πράγματα για την Θεσσαλονίκη, για τη Μακεδονία? Προσοχή, ούτε χρυσαυγίτης είμαι, ούτε ακροδεξιός είμαι, ούτε λαός είμαι, ούτε ΑΝΕΛ, τίποτα, το ξέρετε όσοι με γνωρίζετε καλά όλα τα χρόνια. Αλλά δεν μπορεί να μιλάς με τόσο προσβλητικά λόγια. Αυτά είναι λόγια προδοσίας που χρησιμοποιείς. Για τη Μακεδονία, για τον Πόντο. Και τι περιμένεις, θα είναι όλοι ψύχρεμοι και πολιτισμένοι? Δεν ξέρεις ότι υπάρχουν και κάποιοι που θολώνει το μυαλό τους με αυτά που λες? Και δεν θα σε κυνηγήσουν? Και είπαμε, συμφωνούμε μέχρι την αποδοκιμασία, μέχρι τη γιούχα, να τους πάσει τα τύμπανα με τις αποδοκιμασίες. Αλλά από εκεί και πέρα,
τον κυνηγάς, να τον κλωτσίσεις ή να τον χτυπήσεις, χάνεις και το δίκιο σου, αν έχεις δίκιο. Αυτό επειδή μου ζητήσατε, ήρθα δύο μηνύματα πρωί-πρωί. Και από τη Στάσα, γεια σου Στάσα, και από τον Αργύρη που έστειλε μήνυμα. 8 και 2, σε παρακαλώ να σχολιάσεις. Ξέρετε, δεν έχω κανένα ζήτημα. Κανένα. Απλά το ψήφισαν κάποιοι άνθρωποι αυτόν. Δεν θέλω να πιστεύω ότι το ψήφισαν για να λέει αυτά τα πράγματα. Αυτά τα οποία έχει πει είναι ανίποτα. I don't give a shit. Χαίστηκα, λέει, άμα σκοτώσαν Έλληνες. Τι είναι αυτά που λες, δηλαδή, τι τα σκέφτεσαι. Είσαι υγιής, έχεις ας πούμε απόλυτη διάβγεια για να λες τέτοια πράγματα. Τι να πω, κλείνω την παρένθεση εδώ, να μην χαλαστούμε σήμερα, μέρα γιορτής. Πάμε παρακάτω, καλημέρα σας. Χρόνια πολλά κατάπτυστε. Έλα αδερφέ μου, με φτύνεις για να μην ματιάσεις εννοείς. Σε φτύνω για να μην ματιάσω και να σε καμαρώνουν αγόρι μου. Και σε ακόμη. Ξέρεις ότι πας Βάζελο, Νουφουγουδού. Θα πάει στο Βάζελο ο Δόνης. Άρα θα αποκτήσει. Ποιος με καταράστηκε. Θα αποκτήσει πάλι νόημα το να φύγει ο Δόνης. Λοιπόν, ναι ρε παιδιά, αυτός ο άνθρωπος δεν θα μας αφήσει να πάμε να κυνηγάσει. Ρε. Δεν μου λες ρε φίλε. Βεβαίως, εδώ με τον κεραυνό Αγουλινίτσας τι πρόβλημα έχεις. Άρχισε να φορτώνω τώρα. Είσαι παράγων. Δηλαδή, παράγων είσαι και φαίνεσαι. Ρε ποιον είπες παράγοντα ρε, πάμε έξω ρε. Έλα έξω ρε. Έλα έξω να μετρηθούμε ρε, μένα είπες ρε παράγοντα. Βαστάτε με το κοινό. Ιστορικά σωματεία δεν τα πιάνετε εύκολα στο στόμα σας. Λες υπάρχει. Υπάρχει κεραυνός Αγουλινίτσας. Να έρθει, γιατί να μην υπάρχει. Να έρθει email, εκφράζουμε τη δυσαρέσκειά μας για τον τρόπο που υποτιμητικά μιλήσατε για το σωματείο μας. Παρακαλούμε όπως προβείτε σε διόρθωση και τέτοια. Όλα υπάρχουν μέχρι και η Βασίλισσα υπάρχει. Δεν είχα καμία αφορμή. Γιατί δεν καταλαβαίνω γιατί αναφέρεις αυτό το ζήτημα. Εννοείται ότι υπάρχει η Βασίλισσα. Υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό. Το βάζεις στη ζυγαριά της αμφισβήτησης. Εννοείται ότι υπάρχει. Έλα. Είδες, είπες για τον αμφισβήτης τον Αγιο Βασίλη και χάνεις το σήμα σου φίλε. Άρα τι θα ζητήσει από τον Αγιο Βασίλη, ένα καινούριο κινητό, ένα καλό σήμα. Έλα. Χάθηκε. Είδες φίλε. Χάθηκε τελείως. Μόλις είπε για τον Αγιο Βασίλη κατευθείαν χαράπ, τον έκοψε. Καλημέρα σας, νέοι. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Κώστας από Επτάλοφο. Γεια σου ρε Κωστάκη, να ζήσεις Κωστάκη και χρόνια πολλά. Ήθελα να κάνω μια πρόταση. Seven Hill. Επειδή γιορτάζουμε και όλα σήμερα, να κάνουμε έναν έρανο θέλω. Ναι, υπέρ. Να δώσουμε το φίλο μας τον Ολυμπιακό να πάρει από τη Βουλγαρία τον τερματοφύλακα. Ω, ρε φίλε, το έχω σημειωμένο. Αν διαβάσατε τις δηλώσεις του προέδρου της ομάδας, γι' αυτό τον πιτσιρικά, το 19χρονο. Ναι. Τους ξεφτιλίζει. Τους ξεφτιλίζει. Τι να πω, πήγαν οι άνθρωποι, λέει, σοβαροί άνθρωποι, υποτίθεται, πήγαν να τον πάρουν χωρίς λεφτά, δεν έχουν λεφτά, λέει. Ρεζιλίκη. Απλά ο Ολυμπιακός κάνει ελληνοποίηση γιατί αγαπάνε τον Ολυμπιακό οι Έλληνες. Κατάλαβε, όχι επειδή δεν έχει λεφτά. Αλίμονο. 100%. Ελληνοποίηση, βεβαίως. Θυμάστε που σας το είχα πει. Πήρε τον Μάνο από τον Όφη, μεγάλη μεταγραφή. Ανατρίχιαζα, φίλε. Πήρε τον 32χρονο Λάζαρο έτσι μόνο και μόνο για να κάνει σπάσιμο στον Μελισανίδη. Και πραγματικά. Ένα προεργοτέλη θέλει. Ανατριχίλα. Μπα αυτό θα πάει ο Κάιπερ, αυτό θα πάει στην ΑΕΚ. Ρίγη, φίλε, αν εμείς παίρναμε τέτοιους, θα χτυπούσαν τα τηλέφωνα από 8 παρα 5. Τι είναι αυτοί που παίρνουμε και τέτοια. Δεν βάργεσαι. Δεν βάργεσαι. Έγινε Κώστα, χωρίς να σε καλά. Και εσύ, αδερφέ, να σε καλά. Έγινε. Διαβάσετε τις δηλώσεις, έτσι, του πρόεδρου αυτής της ομάδας για ένα τερματοφύλακα πιτσιρικά που θέλει να πάρει ο Ολυμπιακός. Άκυρο, λέει. Τι. Θέλανε χωρίς. Δεν έχουν λεφτά αυτοί, ρε, λέει. Μόνο στα λόγια έτσι τους κλείνει τους παίκτες, λέμε χαμόγελα. Τους διέσυρε. Καλημέρα σας, νέοι. Καλημέρα σας. Βρε καλό στο κορίτσι. Επιτέλους όλη την εκπομπή άκουσα από το ραδιόφωνο. Από το τηλέφωνο. Από το τηλέφωνο. Για πες. Ναι. Για πες. Χρόνια πολλά. Χρόνια γλυκά. Να εσύ είσαι. Εύχομαι να μην επηρεάζουν την υγεία σου. Να εσύ είσαι. Ναι. Έλα ρε, σε κατάλαβα ρε θηρίο, γεια σου Παρασκευοπούλου. Δεν έχω αναγνώριση, το ξέρετε. Ό,τι αγαπάς. Αγάπη μου γλυκιά. Και εμείς να χαιρόμαστε εσένα που σε λατρεύουμε. Αγάπη μου γλυκιά, αυτό είναι αμφίδρομο, το ξέρεις. Δεν χρειάζεται να πω τίποτα. Το ξέρω. Δεν χρειάζεται να πω τίποτα. Ειδικά εσάς εκεί πέρα έξω και ειδικά εσάς που είστε εδώ
από την αρχή που είχαμε, δεν είχαμε σκεμπέδες και είχαμε μαύρα πυκνά μαλλιά, ούτε γυναίκες, ούτε παιδιά, τίποτα. Και εμείς γκρίζα. Εντάξει, μεγαλώνουμε μαζί και θα ζούμε όλα παρέα. Αυτό σε δένει, σε κάνει με την οικογένεια, τη ραδιοφωνική, σε φαίνει κοντά και στα άσχημα και στα ωραία. Για πες, κανένα νέο. Νέο, τι να πω, για το κύριο Μπουτάρη. Ναι, και εμένα δεν μου άρεσε αυτό που έγινε, αλλά Κωστή μου, τα ήθελε το κολαράκι του. Ωραία έκφραση. Ναι. Δες τι ωραία που είναι η ελληνική γλώσσα, έτσι. Δηλαδή, λοιπόν, διαφωνούμε, καταδικάζουμε, δεν το συζητώ, αλλά τα θέλει ο κολαράκος σου. Δηλαδή, όταν λες αυτά, δεν το ξέρεις ότι κάποιος θα βρεθεί. Κάποιος που δεν θα θολώσει. Και θολωμένοι υπάρχουν πολλοί στην Ελλάδα αυτό το διάστημα. Έγινεται. Έχει πει τόσα πράγματα αυτός ο άνθρωπος. Πραγματικά απορώ, αν θέλει, αν του ξεφεύγουν, αν έχει σώα στα σφρένα, σαν δηλαδή αν είναι 100... Δεν νομίζω να του ξεφεύγουν, Κωστή μου, όχι, ξέρει πολύ καλά τι λέει. Αν λοιπόν ξέρει τι λέει, αν ξέρει τι λέει, τότε έχει δόλο, έχει κακό σκοπό και είναι λόγια προδοσίας για αυτά. Για αυτά που λέει, έτσι όπως τα λέει. Γιατί δεν είναι ένας, πρόσεξε, δεν είναι ένας μπάρμπας σε ένα καφενείο, είμαστε πέντε άτομα, παίζουμε πρέφα και λέμε μαλαμπίμπιπ μεταξύ μας. Έχει ένα θεσμικό ρόλο, πάρα πολύ σημαντικό, είναι ο πρώτος πολίτης αυτής της πόλης, της τόσο βασανισμένης. Και βγαίνεις και λες κάθε τόσο, λες μια μπαρούφα. Τι να πω. Πολύ πιο προσεκτικός θα πρέπει να είναι σε αυτά που λέει προς τα έξω που βγαίνουν. Μέσα στο σπίτι του μπορεί να λέει ό,τι θέλει, δεν τον ακούμε. Αλλά έξω από το σπίτι του ό,τι λέει, ας προσέχει, γιατί υπάρχουν και τρελοί. Γίνεσαι δούριος ύπος. Παίζεις ρόλο. Παίζει ρόλο το οποίο είναι ύπουλος. Ρίχνεις νερό στο μήλο αυτών που αμφισβητούν τα πάντα. Τη μνήμη τόσο ποντίων, δηλαδή, είναι δυνατόν. I don't give a shit. Άμα σκότωσαν Έλληνες, σώπα ρε φίλε. Είδα αυτό το βιντεάκι και έπαθα σώπα ρε φίλε, τι είναι αυτά που λέτε φίλε. Τέλος πάντων, λίγη ευθυξία αν έχει, θα πρέπει αύριο το πρωί και αφού συνέλθει, περαστικά το ευχόμαστε, ξαναλέω, καταδικάζουμε κάθε επίθεση. Όχι σε γέρο άνθρωπο μόνο, και σε νέο και παντού. Δεν γίνουμε ζούγκλα. Αλλά οφείλει μόνος του, αν έχει λίγο ευθυξία, να πει κύριε, παρετούμε. Αρκετά είπα. Ακριβώς. Αλλά δεν υπάρχει. Μην περιμένεις και τίποτα από αυτά. Αυτοί δεν έχουν ούτε τσίπα, έχουν ούτε τίποτα. Μηδέν. Λένε αυτά που θέλουν να πούνε και μηδέν. Μετά όταν τους δίνουν κανένα μπερτάκι ξύλο, ζητάνε και τα ρέστα να, από πάνω. Τέλος πάντων. Νανούκα μου, φιλιά και πολλά. Θέλουμε να πάει καλά. Έτσι, αυτό. Δύο-τρεις κινήσεις και είμαστε έτοιμοι για πολλά πράγματα. Είμαστε τέλειοι μετά. Έτσι. Μεγάλο Ιβάν. Έτσι. Θα σας πω την κλήρωση σήμερα πριν φύγω. Έχω δει όραμα. Τους τρεις προσεχείς, να ξέρετε. Άντε και... να δούμε. Φιλιά, στο Γιάννη. Λοιπόν, γεια σου, Νανούκα. Γεια σε όλους. Γεια. Στη Χρύσα, στη Τζόφα. Το δεσποινάκι μου που σε ακούει κάθε σόλους, πρωί. Σόλους, την αγάπη ξέρω μου. Ξέρω ότι μας ακούει και τώρα. Έτσι. Φιλιά στη μεγάλη οικογένεια. Φιλιά πολλά, γεια σου Νανούκα μου. Φιλιά στο Luton Site. Λοιπόν, σας λέω πριν πάω στο διάλειμμα. Γράψτε κάπου. 21 Μαΐου ο τρελός είπε τα εξής. Γράψτε το ρε παιδί μου, εγώ λέω, μπορεί να πέσουμε έξω, δεν λέμε. Λέω λοιπόν, Άγιαξ, Στάνταρ Λιέγης ή Σταντάρ Λιέγης, τονίστε το που θέλετε. Άγιαξ. Μετά. Τρίτο, δεύτερο προγραμματικό. Σταντάρ Λιέγης και μετά Μπενφίκα. Το έχουμε αυτό ηχογραφημένο. Λοιπόν, λέω Άγιαξ, Σταντάρ Λιέγης, Μπενφίκα. Καταλαβαίνετε ότι αν πέσουμε μέσα σε δύο από τα τρία, δηλαδή εντάξει, του Άγιαξ είναι και 50-50, εύκολο. Άγιαξ, Σταντάρ Λιέγης, Μπενφίκα. Και ο Μίλους, Σεντόνια. Πάμε σε διάλειμμα, υπενθυμίζουμε. Optic Stores Μανολόπουλος, χορηγός πρώτης ώρας, εκπληκτικές γυαλάρες και ηλίου και οράσεως. Και φακούς επαφής και τρεις γενιές οπτικά δίπλα στον Αγιώργη στη Νεάπολη. Δεν ψάχνετε αλλού. Εκεί θα βρείτε αυτό που θέλετε με εξυπηρέτηση άμεση. Όλες οι μάρκες, φοβερές τιμές. Και βέβαια, ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης. 51 χρόνια προσφορά με καταπληκτικές προσφορές. Τηλεοράσεις Sony, γιγαντοοθόνες, ψυγεία, πλυντήρια. Τα πάντα όλα, τα πάντα όλα σε εξαιρετικές τιμές. Κλιματιστικά εννοείται. Εκεί θα βρείτε ό,τι θέλετε από κλιματιστικά, ειδικά το Γιοτόμι. Και βέβαια όλα στα όρθια, χορηγός πρώτης ώρας μας στηρίζει, Λεωφόρο Στρατού 18,
υπέροχα εδέσματα, σκεπαστές, ο κορυφαίος, ο νοστιμότερος, ο πιο ζηλευτός και ποθητός γύρος της πόλης. 837-166. Θα πάμε σε διάλειμμα και θα επιστρέψουμε άμεσα! Σαν τον καλό το στίχο δεν έχει. Γεια σου Σιρούλα, γεια σου Παρισόπουλε, γεια σου Λιάνα μου, γεια σου Σωτήρη μου. Έχω, πρέπει να διαβάσω ευχές, δεν θα προλαβώ όλες, σας ευχαριστώ όλους. Ευλογία, δεν έχω να πω. Δεν έχω, γεια σου Θανάση, να είσαι καλά Θανάση Παπαδόπουλε. Γεια σου αδερφούλη, γεια σου Χρύσα μου, γεια σου κοριτσάρα μου, γεια σου Άντσου. Πάμε κατευθείαν γραμμές. Ξαναλέω, χορηγή δεύτερης ώρας Λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνγιο, εξαιρετικά πράγματα εκεί. Υπέροχα, 705-750 τη Λιβεριά, καταπληκτικές γεύσεις, 16 χρόνια, νούμερο 1, κορυφαίος. Φυσικά Τέντα Home, Γιώργος και Γιάννης Κατουρτζίδης, δεν ψάχνετε αλλού για τέντα, για διανεμική ζελατίνα, για πέργολα, μεσόδη, μηχανισμούς, καλαμαριά, πολύχνη, χαλκιδική, μπαμπάς και ιός και σούπερ τέντα. Τέντα Home, 430-011. Πείτε κιόλας ότι ακούσατε στην εκπομπή το spot, τη χορηγία, θα σας κάνει ακόμα καλύτερες τιμές. Εκεί θα βρείτε τα κορυφαία πανιά και βέβαια γλύφετε τα δαχτυλάκια σας με αυτά που θα σας σερβίρει, με αυτά που θα σας προσφέρει το άρτο ζαχαροπλαστείο Νικολαίδης στην Καραολή και Δημητρίου, με φανταστικό χειροποίητο παγωτό μεγάλα μέρας, υπέροχες γεύσεις, υπέροχα πράγματα και το πρωί τα τυροπιτάκια σας, τα λουκανοπιτάκια, ζαμπονοπιτάκια και τα λοιπά, τους καφέδες σας και τούρτες με 3D για τα πάρτι σας, τα πάντα όλα, τα πάντα όλα. Καλημέρα σας, ναι. Μήπως γνωρίζετε ποια μεταγραφή πρέπει να κάνει πρώτα ο ΠΑΟΚ? Για πες. Κωστή, πρέπει να πάρουμε πρώτα επιθετικό. Ναι. Όχι γιατί αν φύγει πριν, δεν θέλω να φύγει ποτέ. Αλλά παρεπιπτόντως ένα... δεν υπάρχει περίπτωση να φύγει σε κάτι χώρες, γιατί διάβασα και χθες ότι δίνουν κάτι Αλ Νάσρ, λέει, Κατάρ, αυτά παιδιά. Αν φύγει ο Πρίγιοβιτς, αν φύγει, θα φύγει για σπουδαία ποδοσφαιρικά χώρα, όπως είναι ας πούμε η Αγγλία. Καμιά Ισπανία, αν τύχει. Λέω, αν φύγει. Λοιπόν, που εγώ θέλω να μείνει εδώ για πολλά χρόνια ο Πρίγιοβιτς. Και εγώ απλά σου λέω ότι θα ήταν καλά να παίρναμε επιθετικό για να τον έχεις έτοιμο στα πρώτα παιχνίδια που θα παίξει, γιατί ίσως ο Πρίγιοβιτς να μην είναι μαζί μας λόγω Μουντιάλ. Αυτό δηλαδή, εγώ νομίζω ότι θα ήταν καλή κίνηση να έπαιρνε έναν επιθετικό που θα τον ήθελε, έτσι. Ή ο Πούκι, ο Πούκι ο Φιλανδός, 27. Ή ο Κόντε αυτός, των Ιωαννίνων, ένας από τους δύο. Έτσι, γουστάρω και τους δύο, πάντα λέμε ματάκι και χορταράκι. Αυτό θα σε έλεγα. Εγώ θέλω και τους δύο, Κωστή. Λοιπόν. Και τον Πούκι και τους δύο δεν γίνεται. Θα μπορείς να παίξεις πολλά παιχνίδια και θα τους χρειαστείς όλους. Δεν γίνεται. Μετά δημιουργείται συνωστισμός. Ακυρώνεις άλλους παίκτες μπροστά εκεί. Έχω και πολύ κόσμο, έτσι. Μην ξεχνάς. Έτσι είναι... καλώς, Κωστή, άμα το σκεφτείς, δεν θα έχεις κάποιους από αυτούς. Δεν γίνεται να τους έχεις όλους. Κάποιοι θα φύγουν. Τέλος πάντων, ο Μακ πιστεύω δεν γυρίζει πίσω. Τέλος. Την έχασε την ευκαιρία του. Εντάξει. Δεν ξέρω τι θα γίνει με το Μιστακίδη. Δεν ξέρω τι θα γίνει με τον Τζάλμα. Δεν ξέρω αν θα γυρίσει ο Ερίκη. Αν που θα παίζει ο Ουάρντα. Δηλαδή... Να σου πω και κάτι, Κωστή. Άποψή μου είναι ότι και ο Άρντα, σε αυτό που θέλουμε να κάνουμε το πολύ μεγάλο, νομίζω δεν χωράει. Για μένα. Διαφωνώ. Νομίζω ψάχνουμε κάτι πολύ καλύτερο. Λοιπόν, διαφωνώ, αδερφέ, διαφωνώ. Ο καλός Άρντα με τον αυθορμητισμό του, με την τρέλα του, MVP του φετινού πρωταθλήματος, ειδικά για την Ελλάδα, είναι μανούλα. Αρκεί να έχει το μυαλό του στην μπάλα και όχι σε όλα τα άλλα να τον αποσπούν κτλ. Θα δούμε. Ήθελα να σε ευχηθώ χρόνια πολλά. Αγόρι μου. Να χαίρεσαι την οικογένειά σου, ό,τι επιθυμείς να τον βρεις. Σε ευχαριστώ Μανώλο, να χαίρεσαι την οικογένειά σου, αδερφέ μου. Σε φιλώ, Bye. Ζού μου σου λέμε, πάμε προχωράμε. Είπαμε κληρώνουμε 3 μπλούζες ΠΑΟΚ Ανόβερο και 2 βερμούδες ΠΑΟΚ Ανόβερο και μία σακούλα κρέατα από το Κρεοπολείο Μιχάλης. Γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526. Ευχές, μπινελίκια, παραγγελιές, παρατράγουδα, σουξουμούξου, τον Ατάλο, γλυκόλογο, ό,τι εσείς γουστάρετε. Και μέσα από το τηλέφωνο, από το σταθερό, να στείλετε τις ευχές σας, οτιδήποτε θέλετε, τέλος πάντων, και να αφήσετε και το όνομα σας. Γεια σας, κύριε Λουκά. Να χαίρεστε το Γιαννάκι σας. Είδα, ήταν και στο μάτς των γυναικών. Να μας δίνει δύναμη ο Λεβέντης σας. Πάντα. Και εσείς να έχετε πάντα δύναμη και αντοχές. Καλημέρα, ναι! Γεια σας! Καλημέρα.
Έχει φάει μία τούμπα το κινητό μου σήμερα, πήγε σε διπλανό νομό. Δηλαδή είναι να σου πες το κινητό, έφυγε στο νομό Πιερίας. Βλέπω τα συντρίμια τώρα, ναι. Για πες, έλα αδερφέ μου. Καλημέρα, τι γίνεται. Καλημέρα, καλημέρα. Από Ξάνθη. Από Ξάνθη. Δικηγόρε εσύ. Εγώ. Έλα ρε δικηγόρε, πού είσαι ρε lawyer. Δύο εβδομάδες προσπαθώ να σε πάρω και δεν βγάζω γραμμή, είτε το πιστεύεις είτε όχι. Έτσι, ε. Τι να πω, φτύσε μας να μας ματιάσεις. Σημαίνει ότι έχουμε κόσμο, χρόνια, αδελφέ. Ναι, χρόνια σου πολλά, με υγεία, δημιουργικότητα στη ζωή σου, ό,τι καλύτερο. Σε ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ. Λοιπόν, άντε και τα καλύτερα εύχοντα, άντε να δούμε και την παροκάρα μας στο Champions League επιτέλους, να παίξει μπάλα. Έτσι. Εγώ είπα, Άγιαξ, Σταντάρ Λιέγης, Μπενφίκα. Σας είπα τους τρεις γύρους για να πάμε ομίλους. Έτσι. Λοιπόν, για να μην κρατάω και εγώ τις γραμμές, βάλουμε και εμένα σε κλήρωση για τα κρέατα, αν γίνεται. Θύμισε μου λίγο όνομα. Θάνος, Θανάσης. Θανάσης. Τέλεια. Δεν βάζω κρέατα, βάζω τα πάντα και για τις βερμούδες μέσα βάζω και για τις μπλούζες. Τα πάντα και δώστα σε έναν πολύτεκνο ή σε έναν άνεργο. Σε πολύ ωραίος. Να είσαι καλά. Γεια σου, lawyer. Πρόσεξε πόσο μικρή διαφορά έχει το lawyer με το liar, φίλε. Δηλαδή, πρόσεξε το. Στην Αγγλία, ρε παιδί, λέγεται barrister. Ναι, το αρίστε, το αλλάξανε τώρα, εντάξει, okay, γιατί μοιάζει πολύ. Να είσαι καλά, Θανάση. Okay, φιλιά, φιλιά. Yeah. Πάμε παρακάτω, καλημέρα σας. Ναι. Καλημερίζω τον άρχοντα του ραδιοφώνου. Αλήθειες λες! Χρόνια πολλά, Κωστάκη. Καλώς στη χωριά της σας. Τι κάνεις, Κωστάκη μου. Κάτσο, είναι δυνατόν να σε ξεχάσω. Αλίμονο, δεν ξεχνιέμαι, δεν ξεχνιέμαι. Σήμερα γιορτάζει και το αδελφάκι μου ο Δίδυμος. Να τον χαίρεσαι, να τον χαίρεσαι, να τον καμαρώνεις. Και η νύφη μου, ευχαριστώ. Και τον Δημήτραρο. Ευχαριστώ να χαίρεις και στην οικογένειά σου, τα παιδάκια, στη γυναίκα σου. Σε ευχαριστώ, σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι γερός και να μας ανεβάζεις έτσι. Αυτό. Να ακούμε τη φωνούλα σου και να ανεβαίνουμε. Έτσι, είναι φωνή Κλάρκ, Ανσασέρ, κυλιόμενη, σκάλα. Κάποιος που τραγουδούσες πριν, είσαι ωραίος. Έλα σου δώσω και τη μαστό να σου πει τα χρόνια δώσε, πολλά. Δώσε, γεια σου, φιλιά και πολλά. Και πάλι φιλάκια, ό,τι ποθεί. Γεια σου, χωριάτισα, γεια, γεια. Έλα Δημητράκη! Έλα γόρι μου, έλα μασκότ, πού είσαι μασκότ. Καπελούχε μου εσύ, ποταγλητή μου κυπελούχε και τόσο λίγο και κυπελούχο Champions League. Έτσι, νταμπλούχος. Όλα θα τα πάρουμε όλα τώρα η Αθήνα. Τώρα αρχίζουν τα γούστα, γι' αυτό τους έχει φτάσει το κακάκι στην κάλτσα. Τώρα αρχίζει. Τώρα αρχίζει το γούστο το γλέντι. Τούδε και θεξής. Όλοι φεύγουν από την κίτρινη. Όλοι φεύγουν. Μα είναι, όταν είναι χάρτινα τα θεμέλια, σου λέει με τον πρώτο αγιάζει, θα γκρεμιστεί το οικοδόμημα. Γεια σας, ένας μετά τον άλλον. Βλέπω τον Μελίση, βλέπω να γίνεται δεύτερο Αλαφούζος, βλέπω. Έτσι, ε. Ναι, θα το θυμηθείς αυτό που σου φυσικά, λέω. Τζαμπαρντάν. Θα ξαναπιστρέψουν πάλι πίσω εκεί που ανήκουν, στη γάμα. Ναι, αλλά τα 20 εκατομμυριάκια θα τα πάρει για να φτιάξει το γήπεδο. Μην ορκίζεσαι, ποτέ ξέρεις τι γίνεται. Ποτέ ξέρεις τι γίνεται. Αν δεν πέσει ρευστό στο χέρι, δεν έχει τίποτα. Δεν έχει. Είπαν θα κάνουν, αλλά ξέρεις η πολιτική πώς θα γίνει. Δεν έχουμε τίποτα. Με δανεικούς ψευτοπρωτάθλημα. Χάρτινο. Ψευτοπρωτάθλημα. Αφού και ήδη ξέρουν ότι δεν υπάρχει πρωτάθλημα. Αν δεν πάρουν τα 20 εκατομμύρια του Champions League που θα τα πάρουν, δεν υπάρχει κανένα τίποτα είναι. Εκεί είναι, μπαίνει σε ομίλους κανονικά. Δεν υπάρχει περίπτωση. 25 εκατομμύρια και στο κομπλέ. Δεν υπάρχει περίπτωση. Η σιωπή στο σύνθημα να ποιος είναι ο Ολυμπιακός στο τελικό του ΆΚΑ ήταν σιωπή ενοχής, παραδοχής ενόχου. Τέλος. Η μούγκα αυτή. Όπως το είπες είναι. Όπως το είναι. Βάλουμε και μέσα στα 401 την κλήρωση, ότι κάτσε. Γεια σου Δημητράκη. Όλα καλά και όλα όμορφα και πάντα υγεία, ευτυχία στην οικογένειά σου. Να σε καλά, αγόρι μου. Να σε καλά. Φιλιά πολλά, φιλιά πολλά. Είπαμε τρεις καταπληκτικές συλλεκτικές φανέλες του τελικού ΠΑΟΚ Ανόβερου. Καταπληκτικές που πίσω γράφουν πρωταθλητής στο χορτάρι, στο χόρτο και έχει και μια ωραία πονηρή να πούμε φωτογραφία. Και βέβαια δύο υπέροχες βερμούδες. Άρα πέντε σύνολο από εσάς θα κερδίσουν τρεις μπλούζες και δύο βερμούδες. Και μια σακούλα κρέατα από το Κροπολείο Μιχάλης. Καλημέρα! Ναι! Καλημέρα! Καλώς το κορίτσι! Καλή εβδομάδα καταρχάς. Σήμερα θα αφιερώσω το λίγο χρόνο που μου αναλογεί στο να σου εύχομαι καλή και ευλογημένη ζωή, χρόνια πολλά. Σε ευχαριστώ πολύ. Ευτυχία σε σένα και την οικογένειά σου και να μας χαρίζεις την παρέα σου καθημερινά, γεμάτος σκέφτη, ζωντάνια,
Με τα νόστιμα, με τα πιπεράτα μας. Με αυτά, με τα αλατισμένα, με τα αυτά. Έτσι, έτσι. Και πάλι χρόνια πολλά. Σε υπερευχαριστώ. Σε ευχαριστώ πάλι πολύ. Πάλι εμένα στην κλήρωση. Πες μου, Νάντια ή Έλενη. 12, Νάντια. Μπράβο. Γεια σου, Νάντια, να είσαι καλά. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ. 112 είπες, έτσι. Πάμε παρακάτω. 2310-287-888. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα. Καλώς το κορίτσι. Χρόνια πολλά. Να είσαι γερός. Ευχαριστώ να χαίρεσαι πολύ την οικογένειά σου, ευλογημένη και, η οικογένεια κι εσύ. Να σε χαιρόμαστε κάθε μέρα, κάθε πρωί με τα όμορφα που μας λες, μας ανεβάζεις. Χαίρομαι. Ευχαριστώ πολύ. Να ευχηθώ χρόνια πολλά σε όλους τους Κωνσταντίνους και τις Ελένες, έχει φίλους πολλούς, και έχει ακροατές σου. Πολλούς, πολλούς. Έχει μπόλικους. Έχει πολλούς, ναι. Είναι λίγο συνήθιστο το όνομα. και εγώ είμαι Ελένη. Μεταξύ αυτών να πω ότι και εγώ είμαι η Ελένη. Γεια σου, Ελενίτσα! Νίτσα! Έχω έτοιμο τραγούδι, έχω έτοιμο τραγούδι. Έλα, κιώσεις αντανακλαστικά! Σε ένα δευτερόλεπτο μέσα, με το νεύμα, με την ήριδα του ματιού, σε έχω κατευθείαν αφιερωμένο στις Ελένες. Χρόνια πολλά σε μια φίλη, πολύ παλιά φίλη, την Ελένη Μενεγάκη. Αυτό θα πει ετοιμότητα. Αυτό θα πει ετοιμότητα. Τι κάνουμε εδώ, φίδια, φίδια νούζουμε. Σε παρακαλώ. Πολύ ωραία. Ελένη μου. Να πω καλή επιτυχία να έχει στο Champions League η ομάδα μας. Είμαι σίγουρη ότι θα τα πάει καλά. Και να πω ότι όσον αφορά τον κύριο Μπουτάρη, ό,τι σπέρνει θερίζει. Τι να πρέπει πω. Να προσέχει τη λέει. Είμαστε κατά βέβαια. Εννοείται, καταδικάζουμε και της βίας, τη βία και τους τραυματισμούς. Α, υπάρχει ένα μεγάλο αλλά. Μα όχι, το έχει, αυτό το πράγμα το έχει σπείρει ο ίδιος με τα λόγια έτσι του. Δεν το ξέρει ότι κάποιοι δεν θα είναι εχέφρονες, δεν θα είναι νουνεχείς. Και δεν έγινε μόνο μία φορά, το κάνει επανειλημμένος. Δηλαδή ο κόσμος προκλητικός. Και όσοι τον βγάλαν δήμαρχο, και αυτοί πλέον τσινάνε και έχουν εκνευριστεί μαζί του. Προκλητικός. Δεν τον βγάλαν δήμαρχο για να λέει τέτοια. Και όχι επειδή έκλεβε ο προηγούμενος, πάει να πει ότι ο επόμενος μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Έτσι. Η σοβαρότητα επιβάλλεται. Ελένη μου, δώσε μου και τρία τελευταία ψηφία να σε βάλω στις κλήρωσεις. 656. Έγινε. Σε χαιρετώ. Πολύχρονος και του χρόνου με υγεία. Σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ πολύ. Φιλιά. Και πολύχρονος και καψόχωρας και χανιώτης και καλυθέας. Και βουρβουρούς. Γιατί όχι, φίλε. Ο κιός σήμερα με γεννάκι 2 ημερών. Με ένα πολύ μποέμικο στυλ. Ξέρω, φίλε, τι παίζει. Παίζει κανένα πρόσωπο. Στάνταρ, φίλε. Στάνταρ. Λοιπόν, μαέστρο, πάμε παρακάτω. Καλημέρα, γραμμές. Ναι, γεια σας. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Γεια σου, Παναώτ. Λοιπόν, ετοιμάσου να ακούσεις την καλύτερη ευχή από όλες όσες σας. Έλα, είμαι έτοιμος. Θέλω να αισθάνεσαι κάθε μέρα όμως, σε όλη τη ζωή από τώρα, την ώρα που έβαλε ο Βιερίνια τον γκολ, αυτό που αισθάνθηκες εκείνη την ώρα, θέλω να το αισθάνεσαι σε όλη σου τη ζωή. Τι ωραίο. Έτσι. Υπάρχει δυσύλλαβη λέξη που αρχίζει από γάμα κάπα και τελειώνει σε λά. Εγώ δεν ξέρω πώς αισθάνθηκες, λέω θέλω να αισθάνεσαι έτσι. Αγόρι μου. Αυτό. Να είσαι γερός και δυνατός. Να χαίρεσαι τα παιδάκια στην οικογένειά σου. Λοιπόν, και όσοι θέλουν να μάθουμε ήθος, τι συμβαίνει στο ποδόσφαιρο και τι έγινε φέτος, τι έπρεπε να γίνει ή τι θα γίνει στο μέλλον, υπάρχει μια συνέντευξη ενός μιας πολύ μεγάλης προσωπικότητας ποδοσφαιρικής, του Πάμπλου Γκαρσία. Τα έχω μπροστά μου. Ακούστε την παιδιά. Τα έχω μπροστά μου εδώ τώρα, μπροστά μου. Θα διαβάσετε την αλήθεια, όπως είναι πραγματικά η αλήθεια. Αυτός μόνο έτσι ξέρει να μιλάει, αδερφέ, ο Παύλος. Μόνο, δεν περίμενα κάτι λιγότερο. Δεν λοιπόν, περίμενα. Αυτό θέλω να... παρεμπιπτόντως 485 να με βάζει στην κλήρωση. Αυτά τα λίγα, αν διαβάσετε την συνέντευξη, θα μάθετε πολλά περισσότερα. Είναι συνέντευξη που παραχώρησε στο PAOK TV, στο επίσημο κανάλι της ομάδας, και έχει πει συγκλονιστικές αλήθειες. Μαφία πίσω από τη διαιτησία, να βάλουμε ένα τίτλο. Αληθινός ο Σαββίδης, μαφία πίσω από τη διαιτησία. Τέλος. Έτσι απλά. Είπε ακριβώς αυτό που θα λέγαμε. Η αλήθεια πονάει, παιδιά. Έτσι. Ακούστε την αλήθεια. Φιλιά πολλά. Γεια σου, Παναγιώτη μου. Καλημέρα. Φίλου σου, αδερφέ μου.
Ζούμου σου, έχει πει συγκλονιστικά πράγματα ο Γκαρσία. Πάμε, επόμενος. Καλημέρα. Ναι, ξάδερφος του Ρέι, ο οποίος θα φύγει από ό,τι φαίνεται. Ναι, καλημέρα σας. Πάμε στον μεθ επόμενο. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Έλα, Κωστή, τι κάνει. Τι φτιάνς. Έλα. Για πες, ήρθα. Έλα, έλα. Έλα, έλα, χρόνια πολλά, ρε. Έλα, ρε μαραμίση, ε. Έλα, ρε, χρόνια πολλά. Αγόρι μου. Σου εύχομαι καταρχήν, όχι έτσι πως ένιωσε με τον κόλ του Βιερίνα, με συγχωρέσει ο προηγούμενος φίλος και αδερφός. Του Πέλκα, μήπως. Θα έλεγα καλύτερα, σαν την πρώτη μέρα που αγκάλιασες την κόρη σου. Θα ήταν πιο συνέστημα. Δεν ξέρω κατά πόσο τώρα, και πω καψούρα είναι. Κάποιος, με ρώτησε μια φορά κάποιος. Αγαπάς, λέει, πιο πολύ τα παιδιά σου, λέει, τον ΠΑΟΚ. Και του είπα, μη με βάζεις να επιλέξω ανάμεσα σε δύο τόσο δυνατές αγάπες. Είναι δύο διαφορετικές αγάπες, αλλά είναι το ίδιο δυνατές. Αν τα παιδιά μου δεν είναι καλά, δεν χαίρομαι τον ΠΑΟΚ μου. Αν ο ΠΑΟΚ μου δεν είναι καλά, δεν μπορώ να χαρώ τα παιδιά μου. Άρα, θέλω και τα δύο να είναι ευτυχισμένα, να είναι καλά, για να μπορώ να τα χαίρομαι όλα. Αυτή είναι η απάντηση. Κατάλαβες, γιατί είναι διαφορετική αγάπη. Το παιδί σου το αγαπάς διαφορετικά. Την ομάδα αρρωσταίνεις. Μπορεί να μην θες να παίξεις με το παιδί σου μετά. Κατάλαβες, έτσι απλά. Εγώ απλώς θα πω, και εκτός από τα χρόνια μου πολλά, να πω χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν. Να πω επίσης στην Ελένη που με ακούει τώρα, τη Φουρέιρα εννοώ. Απλώς να μην με ενοχλεί πλέον. Έλα, άστο, δηλαδή για όνομα του Θεού. Να σου πω κάτι. Ξέρω τι ακούει τώρα για ώρα. Επειδή καταλαβαίνω τι look έχεις περάσει τελευταία. Έτσι, Ελένη, να σου πω κάτι. Δεν είναι άσχημη η απόρριψη καμιά φορά. Ας τον άνθρωπο ελεύθερο να αναπνεύσει. Καταλαβαίνω ότι έχεις φάει καψούρα. Ο Μαραμίσος είναι ένα παιδί, ένας λεβέντης. Ένα υπέροχο παλικάρι. Αλλά όμως. Η γυναίκα πρέπει να έχει πιασίματα, Κωστή. Δεν μπορεί. Αυτή θα τα μου έρχεται πιάνει με τα κόκαλα απ' έξω. Αυτή βγάζει selfie και δεν στέλνει κατευθείαν να κρυβεί στο γιατρό. Άστο, ναι. Είναι ερωτευμένος με την άλλη, τη Βοιατζάκη που πήρε την πρώτη θέση. Τι πω, 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 πω. Και χαμό τα τραγούδια, ρε παιδί μου. Τραγουδάρα, παιδιά, η Βοιατζάκη από το Ισραήλ δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Και ο πιο σοφός για μένα άνθρωπος που πέρασε ποτέ, που έτυχε, ρε παιδί μου, πώς λέγεται, να το ακούω από τότε που ήμουν μικρός, αυτή την ατάκα, το ότι κόκαλα, η γλώσσα κόκαλα δεν έχει, αλλά κόκαλα τσακίζει, αφιερωμένο στο δήμαρχό μας. Σωστό. Καταδικάζω, εννοείται, το να χτυπάς έναν γέρο άνθρωπο, το καταδικάζουμε, αλλά θα πω κάτι, θα με συγχωρέσετε λίγο να γίνω σκληρός, ξυπνάμε, αυτό πιστεύω. Όταν ο Τσίπρας πηγαίνει με 18 κλούβες ΜΑΤ, πάει να πει ότι ο κόσμος... σημαίνει ότι κάπου ο κόσμος δεν κάνει. Και είναι κρίμα, γιατί ο πολιτικός που ψηφίζεται τον κόσμο θα πρέπει να είναι ανάμεσα στον κόσμο. Να κυκλοφορεί, να τον αφουγκράζεται, να ακούει τα παράπονά του, αλλά να μην έχει 52 κλούβες. Και όχι μόνο ο Τσίπρας, και ο Μητσοτάκης όταν ήρθε εδώ, έφραξε όλη η πόλη, έτσι, όλοι τους όταν έρχονται. Είπαμε, καταδικάζουμε κάθε βίαιη ενέργεια, όμως δείχνει ότι ο κόσμος κάποια στιγμή δεν αντέχει άλλο. Δηλαδή, θεωρεί ότι τον φτύνουν, τον προσβάλλουν, του βιάζουν την νοημοσύνη. Δεν είναι αυτός ο τρόπος ο σωστός. Το ξαναλέμε, δεν, ούτε επιβραβεύουμε, ούτε επιχαίρουμε όταν τρώει ένας μεγάλος άνθρωπος ξύλο. Το ίδιο θα λέγαμε και ήταν μικρός, έτσι. Αλλά όμως υπάρχει αλλά εδώ. Τρεις τελείες. Τι να πω. Αυτά. Μαέστρο, θα πάμε σε διάλειμμα, άλλες δύο. Καλημέρα. Ναι. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Καλημέρα. Ο πολύτεκνος αγοροπατέρας 4 είμαι. Έλα ρε αγοροπατέρα 4, που είσαι αγοράκι μου. Άρα, φίλε, πολλά, αγορίνα. Το εργοστάσιο έβγαλε, φίλε. Δούλεψε. Ένα αγόρια, είπαμε. Ένα το καλούπι. Λοιπόν, σου εύχομαι χρόνια πολλά. Ό,τι καλύτερο για σένα και την υπέροχη οικογένειά σου. Σε ευχαριστώ πολύ. Να χαιρόμαστε εμείς πάνω απ' όλα, γιατί κάθε μέρα μας κρατάς την τροφιά. Σε ευχαριστώ πολύ. Τι να πω, αυτά τα ξέρεις λίγο πολύ. Άμα θες βάλε με στην κλήρωση, άμα θες με βάζεις, δεν έχω θέμα. Σε βάλω, φίλε, σε βάλω. Θύμισε μου λίγο όνομα. Φωτιάδης Χαράλαμπος. Του Θεμιστοκλές, βεβαίως, βεβαίως. Βεβαίως, βεβαίως. Δώσε και τρία τελευταία ψηφία. 908. Γεια σου, Χαραλάμπη! Είπαμε, πάω ζούμου σου και έρχονται τα καλύτερα. Αυτό, φίλε. Αυτό μας οδηγεί. Μότο στη ζωή. Μότο.
Δεν υπάρχει. Αφήστε τους άλλους να πανηγυρίσουν κάτι που δεν έχουν κερδίσει και να κλαίνε γιατί όχι μόνο αυτό. Ο Χριστοπουλόπουλος 32 ετών. Δηλαδή, όχι μόνο αυτό. Άσε και τους άλλους που περίμεναν στραβοπάτημα στο τελικό για να βγάλουν όλα τα κιλά χωλής εις βάρος του ΠΑΟΚ. Αν δεις τον τοίχο μου τι έγινε, άστο, φίλε. Θα πάθεις πλάκα μου, ορμήξα να με φάνε. Άστο. Και όχι μόνο εκτός πόλης, δεν λέμε μόνο εκτός πόλης, μιλάμε και για εντός πόλης. Εντός να δεις τι έγινε. Περίμεναν... Άστο, που ήταν κρυμμένη η χρόνια, δεν ήταν καν τι ομάδα. Περίμεναν πώς και πώς να ισοπεδώσουν 30 αγωνιστικές. Να αφορήσουν, να βγάλουν χολή επάνω στο κορμί του ΠΑΟΚ, γιατί μόνο έτσι ζουν. Μόνο αυτό ξέρουν να κάνουν. Ναι, ναι, σου λέω, χαίρονται με τη δυστυχία του ΠΑΟΚ. Ζωντανό με φάγανε. Και... ενώ δεν υπάρχουν, έτσι. Δεν πειράζει. Εντάξει, δεν πειράζει, δεν πειράζει. Και δεν μιλάω, δεν μιλάω απαραίτητα για Ηρακλειδείς ή Αριανούς. Το ξαναλέω. Είναι πολύ, μιλάω είναι για ανθρώπους που έχουν μικρόφωνο και για ανθρώπους που έχουν μικρόφωνο. Και δυστύχησαν που ο ΠΑΟΚ έπαιξε έτσι στο τελικό και πήρε το κύπελλο. Μα... τι να κάνουμε, δεν πειράζει. Κατηγορώντας το ΠΑΟΚ δικαιολογούν την ύπαρξή τους. Δεν πειράζει. Περιμένουν, φίλε, κάτι θα συμβεί να αποκτήσουν πάλι νόημα οι εκπομπές. Δεν έχουν νόημα. Δεν πειράζει, αγόρι μου, δεν πειράζει. Ζούμου σου, αδερφέ. Όλους γιορτάζουν, όλοι τη ζούμου σου παρέα. Να είστε πάντα έτσι δυνατοί και χαρούμενοι. Γεια σου, Καραλάμπη! Φιλιά! Μαέστρο, διαλυματούμπεν και επιστρεφουά! Τρεις υπέροχες συλλεκτικές φανέλες ΠΑΟ Κανόβερο. Καταπληκτικές που πίσω γράφουν πρωταθλητή στο χορτάρι 2018. Και δύο υπέροχες βερμούδες. Ραμμένα είναι τα σήματα επάνω, παιδιά. Δεν είναι στάμπα, σιδερότυπο. Είναι ραμμένο το σήμα, κανονικά ανάγλυφο. Και για τα 15 χρόνια του συνδέσμου. Αλλά και το σήμα του ΠΑΟΚ στις βερμούδες επάνω. Τρεις βερμούδες, τρεις μπλούζες, δύο βερμούδες και μια σακούλα κρέατα από το νούμερο 1 ακροπολείο της πόλης. Άγγελος, Μιχάλης, και ο Άγγελος είναι ο άλλος, αύριο Άγγελος, Μιχάλης στην Νεάπολη. Μενελάου 29, τα κρέατα ενός μήνα. Τα κρέατα ενός ολόκληρου μήνα. Ζούμου σου λέμε. Ζούμου σου λέμε και ποτέ δεν κλαίμε. Διαλυματούμπεν και επιστρεφουά. Έτσι, έτσι. Εκεί θα είμαστε. Εκεί θα είμαστε μαζί με Νίκο Τζατζαρά και Χρήστο Ραγκάτσι. Να κάνουμε την παρουσίαση. Όσοι αγαπάτε και όσοι γουστάρετε, στη γιγαντοοθόνη. Αυτό είναι το κομμάτι που αγαπώ ιδιαίτερα και το ξέρετε. Η πρώτη πρόταση είναι όλα τα λεφτά. Ήθελα πάντα να σε βλέπω να γελάς. Αυτό θέλουμε από σας. Αυτό γουστάρουμε. Περάσαμε μία πάρα πολύ δυνατή περίοδο χρονική. Με πολύ έντονα συναισθήματα στο κόκκινο, στο όριο, πολλές φορές. Περάσαμε και πέρα από τα όρια μας μετά από την 25η Φεβρουαρίου. Όλα αυτά μας φέρνουν πιο κοντά, μας κάνουν πιο δυνατούς, μας κάνουν πιο συσπηρωμένους. Μας βγάζουν ψυχικά από θέματα που ίσως να μην τα γνωρίζαμε. Και στο τέλος νιώθουμε δικαιωμένοι για όλο αυτό που έγινε. 100%. Αυτό είναι το συνέστημα. Ο τελικός ήρθε και έβαλε τα πράγματα στη θέση τους. Ήταν αποστομωτικός, ήταν εμφατικός ο ΠΑΟΚ. Και δικαίως όλους εμάς που λέγαμε ότι κλάπει και ένα πρωτάθλημα. Άνοιξέ το! Να το θυμάσαι όπου κι αν πας. Έτσι σ' αγάπησα κι αν ήταν όνειρο για μας, εγώ το κράτησα κάπου στο μέρος της καρδιάς, κάπου στα αστέρια. Να τα αστέρια, να το σεντόνι! Εδώ είμαστε, ζούμου σου λέμε! Πάμε στις γραμμές, ξαναλέω. Τρεις μπλούζες ΠΑΟΚ Κανόβερο και δύο βερμούδες ΠΑΟΚ Κανόβερο, όπως και μια σακούλα κρέατα θα κληρώσουμε. Αδερφούλη, θα μου πεις να σταματήσουμε παραπέντε να προλάβουμε να κάνουμε τις κληρώσεις. Πάμε στις γραμμές. 287-888, ζούμου σου λέμε και κάθε πίκρα και με, ναι! Γεια σας! Κωστή! Καλώς το παιδί! Χουλό! Κολλά, αδερφέ μου. Αγόρι μου, αγόρι μου, να είσαι γερός και εσύ, σε ευχαριστώ. Να είσαι γερός, δυνατός και να σε χαιρόμαστε. Σε ευχαριστώ, σε ευχαριστώ. Λαράγε, εννοείται, γράψε Πάτερ Λέλος εκεί πέρα. Λευτεράκο μου, αγόρι μου. Παππούς μέχρι να χορτάσει, ρε φίλε. Βάλε με στις κληρώσεις εκεί πέρα και βάλε με στην κλήρωση για το σεντόνι που θα κουνήσουμε, φίλε, τέλη Αυγούστου. Να ξέρεις, η σειρά είναι αυτή, Άγιαξ. Σταντάρ Λιέγης Μπενφίκα. Το κλείνω μετά και γίνομαι medium. Θα βάψω τα μάτια μου με μαύρη μπογιά. Θα φορέσω τσεμπέρι και θα πάρω γυάλινη μπάλα ο Μπίμπιπ.
Μετά Σταντάρ, εκεί πάει το κυνηγό. Ναι, 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 έτσι πιστεύω. Έτσι. Ωρε φίλε, έτσι. Και τελικά Μπενφίκα και παίρνουμε ομίλους. Μπενφίκα και ομίλους. 0-0, 0-0 εδώ, 0-0 εδώ, 1-1 εκτός έδρας. Αν πάω και κλέψω το Σεντόνι από την Τούμπα, γίνεται κάτι, συνεχίζεται το μάτι. Φίλε, χωρίς Σεντόνι μένει σε σκέπαστος. Δεν είναι, κρυολογείς, δεν κάνει. Φίλε, τόσο καιρό που έχουμε να δούμε αυτό το Σεντόνι, λες και τέλος βαντών. Εγώ το είδα με τη Σάλκε, ήμουνα εκεί. Η εικόνα, φίλε, έχει στοιχειώσει το μυαλό μου. Η εικόνα της νεκρής Τούμπας. Ένας νεκρός τόπος, φίλε. Σκέψου ένα μέρος που σφίζει από ζωντάνια να είναι άδειο. Είδα το Σεντόνι, άκουγα τον ύμνο να χτυπάει απέναντι στα μάρμαρα και να γυρίζει σε ένα νεκρό τοπίο, φίλε. Κλαίγαμε με το Λιόλιο, μας βλέπαν οι αξιωματούχοι της UEFA και λέγανε κλαίνε οι μαλάκες, δες τους που κλαίνε. Κλαίγαμε, φίλε. 800 άτομα, φίλε, θα φυλάνε το Σεντόνι. Εννοείται, ρε φίλε. Και 800 σκυλιά, φέρε και τα σκυλιά μαζί. Έχω και φωτογραφία με Στέβεν. Πιστεύω, θυμάσαι και τα γλυκά που σε έφερα. Εννοείται, ρε φίλε. Εννοείται, ρε φίλε. Εννοείται, αγόρι μου. Άστο, άστο. Το έχουμε, φιλαράκι. Και πάμε φέτος, θα παίζει μουσική στη Διαπασόν. Έτσι, έτσι. Είμαστε πιο έτοιμοι από ποτέ. Λελογισμένες και σοφές κινήσεις, μετρημένες στις μεταγραφές. Παίκτες πανέτοιμος που θα έρθουν να μπουν κατευθείαν εντεκάδα, χωρίς λάθη. Κάνε με χαρούμενο. Ο Σουηδός θα έρθει, πιστεύεις? Πιστεύω θα έρθει, φίλε. Λες, πιστεύω, αυτός, παιδιά, δαγκώνει λαιμούς. Είναι ένα τέτοιο αμυντικό χαφ, πατάει περιοχή, πολύ σκληρό στο παιδί. Ναι. Αυτά που διάβασα είναι σαν, έτσι όπως το παρουσίασε, είναι σαν ένας εξευγεμνισμένος Παύλο Γκαρσία. Έτσι, ακριβώς το ίδιο πράγμα εγώ σκέφτηκα. Το ίδιο πράγμα. Το γενικό του, το καλό του. Μόνο που σε λένε Πόντους, φίλε. Τέλος, φίλε, τέλος. Τελείωσε. Δεν υπάρχει. Ναι. Μακάρι να έρθει, αλλά είπαμε ματάκι χορταράκι. Θα το δούμε και αυτό. Ματάκι χορταράκι. Οι συστάσεις από ανθρώπους που ξέρουν, γιατί μίλησα λίγο το Σουκού, ανθρώπους που παρακολουθούν Ρωσία κτλ. Πρωτάθλημα, μου είπανε, φίλε, προσευχή σου να έρθει αυτός. Ανεβαίνεις επιπεδάρα. Αυτό, προσευχή σου λέει να έρθει. Μπορείς. Προσευχή σου. Να προσευχθώ να έρθουν και τα άλλα τα δύο τα ελληνάκια που τα θέλουμε. Εννοείται, φίλε. Εγώ προσωπικά τα θέλω. Χαρίσει 100% οπωσδήποτε. Χαρίσει 100%. Τώρα για τον Κίτσιο δεν ξέρω. Για Χαρίσει ξέρω ότι σίγουρα επιστρέφει. Εγώ μιλάω για τα άλλα δύο. Κατά Αγγλίες και Γερμανίες. Α, καλά. Στου Σταφυλίδης όχι τώρα. Όχι, Κυριάκος το παλεύει. Παίζεται. Το παλεύει. Σταφυλίδης όχι τώρα. Γιατί έχω Βιερίνια. Δώσε μου, Λευτέρη, τα τρία τελευταία ψηφία, γιατί δεν τα άκουσα πριν. 6,89. Σ' αγαπώ, φιλαράκι. Γεια σου, Λευτεράκο. Φιλιά, φιλιά. Πάμε παρακάτω, πάμε παρακάτω. 2-3 γραμμές ακόμα, ναι. Γεια σας. Ναι. Καλώς το παιδί. Κώστα. Καλημέρα. Εγώ είμαι. Εσύ. Ναι. Κώστα, σε εύχομαι καταρχάς χρόνια πολλά για τη γιορτή σου, να χαίρεσαι τα άτομα και να τα που σε αγαπούν και αγαπάς. Σε ευχαριστώ πολύ. Και εσύ, ό,τι επιθυμείς. Και εσύ ό,τι επιθυμείς. Εγώ είμαι ο Δέλτα Πι, πρόγειος Καμενίδης, Χασιώτης Πετρίδης, Τσίντρου Καλαβιάλης, Γιατζής Κιουρτζής Κουρικίδης, Χαμενίδης και Λέανδρας. Και τους θυμάσαι όλους με τη μία, με μια ανάσα. Μπράβο. Θυμάσαι ποιος είμαι? Δεν θυμάμαι, όχι. Είμαι αυτός που το 1973 είχα πάει 3 φορές στο Καραϊσκάκι. Έτσι, Τέλος πάντων, λοιπόν. Να έχει ζωή, άνθρωπέ μου. Έχουμε γνωριστεί από κοντά. Έχουμε γνωριστεί από κοντά. Και να σου αγαπάς με μεγάλη δύναμη τα άτομα δίπλα σου. Σε ευχαριστώ πολύ. Γεια σου, Κωνσταντίνε. Να είσαι γερός, να είσαι γερός. Να είσαι γερός. Ευχαριστώ πολύ. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ναι! Δεν θα προλάβω να διαβάσω. Καλώς το παιδί! Good the boy! Νίκος από 7α. Γεια σου, ρε Νικόλα! Γεια σου, ρε Seven Hill! Αγόρι μου! Χρόνια πολλά! Τι γίνεται? Ευχαριστώ πολύ! Καλά, καλά! Δώσε μου και... Νικόλα, δώσε μου τα τρία τελευταία ψηφία, δώσε μου! Να ξεμπερδεύουμε με αυτό. 141! Ακόμα ρίχνουμε τους κουβάδες με το κρύο νερό και κρεμάμε και τον κουβά στο τέλος! Κωστή, ακόμα είμαστε σε ρυθμούς τελικού. Ανόρθωση! Είχα κατέβει στο Λευκό. Κωστή, είχα κατέβει στο τελικό με τη γυναίκα μου και το 2,5 χρονό αγοράκι μου. Κάτω! Αθηνά! Κάτω, ναι. Μπράβο, ρε φίλε. Όχι, Λευκό. Α, στο Λευκό πύργο. Στο Λευκό πύργο. Επειδή κατέβηκα τελικό. Ναι. Όχι, όχι, στο Λευκό κατέβηκα. Πόσο είναι ο μικρό σου, πόσο είναι ο γιο σου? 2,5 χρονών είναι, από 1,5 χρονών. Πάκο, πάκο. Ναι, σαν το δικό μου, μια ηλικία είμαστε. Κοντά είμαστε. Κοντά.
μπαμπά, μαμά, πα! Έτσι, έτσι. Μέχρι τις 5.30 ώρα ήταν εξύπνιο στο θηρίο και κουνούσε τη το σημαία. Ίδιο, το ίδιο. Δεν κοιμήθηκε κανένα στο σπίτι, φίλε, και το βράδυ. Εντάξει, αυτά είναι. Αυτά είναι να μαθαίνουν, να μαζεύουν εικόνες. Το παιδί τώρα στα 2,5 του χρόνια μπορεί να μην έχει, να μην έχει αύριο μνήμη όπως έχει ένας ενήλικας. Αυτή η εικόνα όμως η αποτυπωμένη με το λευκό πύργο να βρίσκεται σε μια παραζάλη χαράς, δεν μπορεί, φίλε, να μην αποτυπωθεί στο μυαλό του. Έτσι. Παντοτινά, παντοτινά. Έτσι είναι. Χάρηκα, Κωστή, χάρηκα που σ' άκουσα. Να σε καλά, Νικόλα. Να σε καλά. Σε έβαλα στις σκληρώσεις. Φιλιά πολλά, φιλιά. Λοιπόν, δύο τελευταίες. Μην καλείτε άλλο, σας παρακαλώ, για να μπορέσουμε να κάνουμε. Έχω πολλά να δώσω σήμερα. Πολλά πράγματα να μοιράσουμε. Ναι, καλημέρα σας. Κωνσταντίνε, καλημέρα. Καλώς το ναι! Γεια σου, σερέ! Καταρχήν, τέλος 283, βάλε. Μπράβο. Μην ξεχάσω. Μπήκες. Ήρθε ο φίλος, ήρθε ο φίλος σου και πήρε τη φανέλα. Ναι, ευχαριστώ. Εντάξει. Την παραλάβα. Άκου τώρα, ναι. Άκου μαντινάδα ευχή. Χίλια γαϊδούρια κι άλλο καθαστήρω στην αυλή σου για να καρίσουν σήμερα ευχές για την γιορτή σου. Τι ωραία. Αυτό είναι και με χίλια παόκια animal. Ακούς, ναι. Όταν είναι για παόκι. Κωστή, ναι. Τις καλύτερες ευχές μου, ρε φίλε, να είσαι γερός, να σκορπίζεις χαρά και ευτυχία στην οικογένειά σου και σε όλους μας τους φίλους σου, που είμαστε η μεγαλύτερη οικογένεια του ραδιοφώνου, πιστεύω. Σε ευχαριστώ πολύ, αδερφέ. Να είσαι γερός, να έχεις ενέργεια, ρε φίλε. Αυτό. Και ένα τελευταίο θέλω να πω μόνο για τον Βουτάρη. Μεγάλη ευθύνη έχουν για αυτοί που τον ψήφισαν, ρε φίλε. Απλά θα σου πω το εξής. Δεν νομίζω ότι κάποιος τον ψήφισε για να λέει τέτοια πράγματα. Δεν τον ψήφισα ποτέ, τον Μπουτάρη. Δηλαδή, απλά ναι. Προσπαθώ να δικαιολογήσω, αρνούμε να πιστέψω ότι κάποιος ψήφισε τον Μπουτάρη σκεπτόμενος ότι θα λέει τέτοια πράγματα για την Θεσσαλονίκη, για τη Μακεδονία κτλ. Αλλά ο άνθρωπος, δεν ξέρω, δηλαδή έχει δώσει δείγματα αγάπης στη Θεσσαλονίκη. Δεν είναι χρήσιμο. Τραγικό. Τραγικό. Λυπάμαι πάρα πολύ. Γι' αυτό λέω έχουν ευθύνη αυτοί που τον ψήφισαν. Δεν είναι χρήσιμος ο Μπουτάρης. Μάλλον αυτοί που τον ξαναψήφισαν ίσως. Που τον ξαναψήφισαν ακριβώς, ναι. Τι να πω. Θλιβερό. Όλο αυτό είναι θλιβερό. Όσοι είδατε το βιντεάκι που λέει I don't give a shit, δηλαδή σε ελεύθερη μετάφραση στα μπίπιπ μου, ή χέστηκα να το πω έτσι, απλά αν σκότωσαν Έλληνες, το λες εσύ, θεωρείς Έλληνας. Φυσικά άρα θα βγει, δεν φυσικά. Έλληνα, δεν αισθάνεται και δεν είναι Έλληνα. Όχι, μα δεν θέλει, θέλει να βλάψει την πατρίδα του. Βγαίνει η Χουριέτ σήμερα, μεγάλη τουρκική εφημερίδα ευρείας κυκλοφορίας, τεράστια. Και πανηγυρίζει. Και λέει ότι χτύπησαν τον φίλο του Κεμάλ Ατατούρκ. Χτύπησαν τον φίλο της Τουρκίας. Γράφει για τον Μπουτάρη. Εγώ αν ήμουν Μπουτάρης και τον γράφαν αυτό, έτσι, θα με προβλημάτισε πάρα πολύ. Εκτός και αν το θέλει κιόλας. Καμαρώνει κιόλας. Που ήθελε να ονομάσει την Αγίου Δημητρίου Κεμάλ Ατατούρκ. Ναι. Τι να πω, αλλά άμα τα πεις, θα σε πούνε, θα με πούνε χρυσαυγίτη που δεν είμαι, θα με πούνε ακροδεξιό, θα με πούνε δεν ξέρω εγώ τι. Είπαμε, είμαστε Έλληνες, αγαπάμε την πατρίδα μας και αυτό είναι. Αυτό δεν χρειάζεται να έχει κόμμα ή ακραία ιδεολογία. Ελπίζω να το καταλαβαίνετε όταν το λέω. Έτσι. Πάλι τις καλύτερες ευχές μου, Κωστή. Γεια σου, Στελάρα μου. Και να σε καλά. Το Σουηδό, φίλε. Έγινε, το Σουηδό, φίλε. Αυτός. Φιλιά. Έγινε, yeah. Πάμε. Μια τελευταία γραμμή και κλείνουμε. Καλημέρα σας. Ναι. Γεια σας. Το χάσαμε. Το χάσαμε. Αδερφέ μου. Θέλω μπαμ μπαμ. Βοήθησέ με γιατί πρέπει να δώσω πολύ πράγμα. Έτσι, έτσι. Να σου πω, βάλε μια πίτσα, φίλε, να ράγισε ένα χιτζάζες να φύγω με παράπονο να πούμε. Αγόρι μου. Και ο γρήγορος πεθαίνεις. Δεν γίνεται. Άκου, άκου φίλε Ζέρβας, πώς χαϊδεύει το δοξάρι, πώς είναι έτοιμος. Θέλω από το 1 μέχρι το 59 να μου δώσεις 6 νούμερα, 3 μπλούζες, 2 βερμούδες και μια σακούλα κρέατα από τον Κροπολίο Μιχάλης. Πάμε μαέστρο. 7, ναι. 7, 24, πάμε. 42, ναι. 55. Ωραία, 1, 2, 3, 4. Άλλο ένα. 39. Και 12. Λοιπόν, το 12 είναι τα κρέατα. Κάτσε να δώσω τα κρέατα που είναι εύκολα. Σ' αγαπώ. Τι ωραία η πίτσα, ρε. Τι ωραία. Μάγεψε πάλι στο Σπύρο Παπαδόπουλο προχθές. Μάγεψε. Είπε τραγούδι του Ρέμου. Το σεκδικήθηκα. Ανατρίγες όλη η κοινωνία. Μη σε φωνάρα. Λες κι αλωνών κομμάτια και τα σκίζεις. Την αγκαλιά σου να βάγισα κι αν τα φιλιά σου νοσταλγίσα πίσω ξανά δεν μπορώ. Λοιπόν, 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 λοιπόν.
Πάμε. Τα κρέατα κερδίζει η Ελένη σε 6.56. Έχει και γιορτή σήμερα. Να ζήσεις Ελένη σε 6.56. Κερδίζεις τα κρέατα. Θα μας πάρεις τηλέφωνο εκτός αέρα για να μας πεις όλο το και το ονοματεπώνυμο να ξέρουμε και το νούμερο να σε στείλουμε στον Μιχάλη. Πάω να δώσω τις μπλούζες. Λοιπόν, Αϊβατζίδης Ανέστης. Καλημέρα από το Ασπρόμο Κρυονέρι, βάλε με σκληρώσεις. Κερδίζει τη μία. Αϊβατζίδης Ανέστης. Αϊβατζίδης Ανέστης. Κάτσε να τα γράψω να τα βρει έτοιμα η Μαριλής. Πάω παρακάτω, πάω παρακάτω. Λε, για βγάλε κυρία Ρίνα είναι! Κυρία Ρίνα! Γεια σου κυρία Ρίνα μου, γεια σου! Δεν μπορώ να σε πιάσω, χρόνια σου πολλά! Πασαλίβομαι με λάδια και είμαι πολύ αδύνατος και ξεκλειστράω, γι' αυτό δεν μπορείς να με πιάσεις! Δεν μπορώ, εγώ πολλές φορές παλεμάω και δεν μπορώ! Λοιπόν, χρόνια σου πολλά Κωστή μου! Ακούς? Ναι, σε ευχαριστώ πολύ! Χρόνια σου πολλά, εύχομαι όλα καλά να σε πάνε εσένα, την οικογένεια σου, τα παιδιά σου, ωραία να μεγαλώσουν. Σε ευχαριστώ πολύ κυρία Ρίνα μου. Και να τα χαίρεσαι και χρόνια και καλή επιτυχία στην Παοκάρα μας. Μας έχουν κάνει φέτος, μας χάσαν την ψυχή. Άστο, μη συζητάς. Να σε καλά κυρία Ρίνα μου. Καλή επιτυχία να έχουν από εδώ και πέρα, εύχομαι όλα καλά να πάνε. Σε φιλώ, σε φιλώ και σε αγαπώ. Γεια σου κυρία Ρίνα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σε καλά, να σε καλά. Γεια σου κυρία Ρίνα μου, γεια σου κυρία Ρίνα μου. Λοιπόν, Αϊβατζίδης Ανέστης, το ένα μπλουζάκι. Μανδάρας Αστέριος ή Μανδαράς, δεν ξέρω πάει ο τόνος. Πάμε. Χάρης Πλιασάς. Εσείς οι τρεις κερδίζετε τις τρεις μπλούζες. Πάω να δώσω τις δυο βερμούδες. Έτσι. Λοιπόν. Νικολόπουλος Γιώργος. Χρόνια πολλά, ντερβίση. Νικολόπουλος Γιώργος για Ανόβερο σε 2.15. Νικολόπουλος Γιώργος. Τέλεια. Πάμε να δώσουμε και την ακόμα μία. Λοιπόν. Ο Χαριστός Δημήτρης. Καλημέρα, χρόνια πολλά. Χαριστός Δημήτρης, εσείς κερδίζετε οι τρεις πρώτοι, Μανδάρας, Αϊβατζίδης και Πλιασάς, τις φανέλες Ανόβερο και Νικολόπουλος και Χαριστός τις βερμούδες Ανόβερο. Πάω να δώσω και τα κρέατα. Μπαμπαμ, πάω να δώσω και τα κρέατα, αδερφέ. Να δώσουμε και τις κρεατάρες. Λοιπόν, κρέατα Σημαδοπούλου Στέλλα. Καλημέρα και χρόνια πολλά σε 3.73. Σημαδοπούλου Στέλλα. Αυτά. Ευχαριστώ τον Κώστα Σπυρομήτρο για τις ευχές. Συνέχισε έτσι τρέλα στους τρελούς, δεν πούλησε κανένας. Γεια σου Χαραλάμπη μου. Καλημέρα στα παιδιά στο Facebook. Γεια σου Μούτο Μουδανιά. Γεια σου Λάρη Καρακίτσο. Οι πρώτες καλημέρες. Γεια σου Χρύσα μου. Φιλιά πολλά. Γεια σου Ειρήνη Σουτζίδου. Γεια σου Ειρηνάκη. Γεια σου Πασχαλίδη Δημήτρη. Χρόνια πολλά και όμορφο φιλαράκι. Γεια σου Βαγγέλη Παρατσουκίδη. Γεια σου Νικόλα μου. Να σε γερός. Γεια σου Πασχάλη, γεια σου Γιώργο Ζαχαράκη, χρόνια πολλά. Να σε καλά, αδερφέ, να σε καλά. Γεια σου Αλέξη Ελευθεριάδη, φιλιά στην Κύπρο. Αδερφέ μου, χρόνια σου πολλά και ευτυχισμένα. Να χαίρεσαι την οικογένειά σου. Ποιο γιορτάζει σήμερα, λέει αυτό ένα μηδέν. Όλα τα όνειρά σου να βγουν αληθινά. Γεια σου Γιάννα Ρεμανουκίδη, γεια σου αδερφέ μου. Αδερφέ μου, οικογένεια. Οικογένεια. Γεια σου Βασιλάκη, γεια σου Βροχή. Σε όλου σα, την αγάπη μα. Κάτσε να δω εδώ ό,τι προλαβαίνω. Ό,τι προλαβαίνω. Γεια σου Χρήστο Κολοβέ, φιλιά στην Αυστραλία. Γεια σου Ζουμουσάκι μου. Γεια σου αίμα μου. Καλημέρα Νεκτάριε. Αδερφέ μου, αίμα μου, πώς μου λείπεις αυτές τις μέρες. Γεια σου Μίκα Μιχαηλίδη. Γεια σου Μάριε Dynamics Man. Καλημέρα Ζουμουσάκια σε όλη την παρέα. Γεια σου Μπιλ Γκίνο. Γεια σου αδερφέ μου στη Μελβούρνη. Φιλιά πολλά, να είσαι γερός. Γεια σου Άρχοντα, γεια σου Παναγιώτη Παυλίδη. Ευχαριστώ για τις ευθές, την Ιωάννα Βαμβακίδου, τη Δέσποινα Κυριακίδου, την Αθηνά την Παπουλαίδου. Καλημέρα στο Στέργιο το Φλέγκα. Γεια σου Κωστάκη, πολύχρονος και ό,τι επιθυμείς. Γεια σου Γιώργο Πανανέ. Γεια σου φιλαράκι μου. Γεια σου Νίκο Παπαδόπουλε στην Πάτρα. Γεια σου Κανάρι Γιάννη. Γεια σου Τσάγκα. Γεια σου Κωστάκη. Γεια σου Τριαντάφυλλε Κουτσουρίδη. Γεια σου Μιλτιάδη Παπαδόπουλε. Γεια σου Παόκη μου. Γεια σου αδερφέ μου. Γεια σου Άννα Βασδέκη. Καλημέρα, ευχαριστώ. Γεια σου Τζόρτζ Πάοκ Σαμαρά. Γεια σου Γιοργάρα. Γεια σου Θοδωράνε, γεια σου 533. Αγόρι μου.
Τι γίνεται. Γεια σου Ευθύμη, γεια σου Λάρη Καρακίτσο. Γεια σου Γιώργο. Σε ευχαριστώ πολύ. Χρόνια πολλά και σε ένα κότσο και έχει βάλει ο Κανάρης ένα κότσο. Γεια σου Σοφία μου. Σ' αγαπάμε και εγώ σας αγαπώ, το ξέρετε. Γεια σου Σοκράτη Ξενίδη. Καλημέρα στο Σίμω το Σπυριδόπουλο. Να σε καλά αδερφέ. Ο Θεός σου δίνει δύναμη, σε ευχαριστώ πολύ. Κωστάδες και Ελένες, χρόνια πολλά. Γεια σου Παόκη. Πρέπει να φύγω, παιδιά. Γεια σου Λάζαρε Θεοδοσιάδη. Γεια σου Χαράλαμπε Σαλπικίδη. Καλημέρα στην Αναστασία. Γεια σου Αναστασία με το τατούζου μου σου. Γεια σου Γιαννάρα. Γεια σου Κοσμά Κοσμίδη. Να σε καλά. Σε ευχαριστώ πολύ. Γεια σου Δημήτρη Λιόλιε. Γεια σου Δημητράκη μου. Να χαίρεσαι την οικογένειά σου. Γεια σου Μητιάδη Παπαδόπουλε. Καλημέρα. Γεια σου Παράσχο. Να σε γερός. Καλημέρα στη Δέσποινα. Σε ευχαριστώ. Λοιπόν. Γεια σου Παξιμαδά Δημήτρη, πολύχρονος, ζούμου σου λέμε να χαίρεσαι την οικογένεια. Γεια σου Παναγιώτη και Ιωάννα, ευχαριστώ πολύ. Γεια σου Γιάννη Πάρμαξ, χρόνια πολλά Κωστή. Διαβάζω μόνο τα ονόματα, γεια σου Ηλία Σταφυλίδη εκεί στο Χέλσιμπουργκ. Γεια σου Κατερίνα Καψή, σε ευχαριστώ πολύ για τις ευχές. Γεια σου Μαρία Γαλανοπούλου, σε ευχαριστώ πολύ, ανταποδίδω τις ευχές. Γεια σου Πάνο Κρεμιδά. Η κρεμίδα δεν ξέρω που πάει εκεί. Καλημέρα από την ερωτική Αθήνα, να είσαι πάντα γερός. Γεια σου Σπύρο Μπακάλι, αδερφέ μου. Λοιπόν, δεν προλαβαίνω όλα παιδιά, πρέπει να φύγω. Έρχονται τα παιδιά, έρχονται. Χρύσανδος, υπέροχη βάφτιση. Να χαίρεσαι φίλε, τι και αν μας χωρίζουν οι ομάδες. Να χαίρεσαι να είναι καλοφώτιστο το κοριτσάκι σου. Μεγάλες στιγμές, μεγάλες στιγμές. Σας φιλώ γλυκά στη Μούρη. Χρήστο Κιώση, είσαι κολόνα φίλε, δωρικού ρυθμού. Ευχαριστώ όλους για τις ευχές. Αισθάνομαι προνομιούχος και ευλογημένος. Αυτό που υπόσχομαι θα το γράψω κιόλας. Να είμαστε εδώ να δίνουμε όλη μας την ψυχή. Να σας παίρνουμε το μυαλό από τις στενοχώριες. Να είμαστε μια τεράστια οικογένεια ραδιοφωνική και όχι μόνο. Φιλιά πολλά. Υπενθυμίζω, Λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνγιο, η κορυφαίος σταθμός για τα φαγητά σας εδώ και 16 χρόνια εκεί. Στα Ελευθέρια, 705-750. Φυσικά Τέντα Home, Γιώργος και Γιάννης Καντουρτζίδης. Δεν υπάρχει άλλος για την Τέντα. 35 χρόνια εμπειρία. Μπαμπάς και γιος, Γιώργος και Γιάννης Καντουρτζίδης. Ό,τι καλύτερο. 4-30-0-11. Πάρτε και κλείστε ραντεβού. Να έρθει να σας πάρει τα μέτρα για την Τέντα. Και να είστε σίγουροι θα βάλετε καλύτερα που υπάρχουν. Και βέβαια, δεν ξεχνάτε αρτοζαχαροπλαστείο Νικολαίδη στην Καραολή και Δημητρίου. Σε Εύωσμο και Ηλιούπολη με το κορυφαίο παγωτό στην πόλη και όχι μόνο. Ό,τι πάρετε από εκείνο στιμότατο και πεντακάθαρο εδώ και πολλά χρόνια. Νικολαίδης. Σας φιλώ γλυκά στη Μούρη. Ζουμου σου λέμε και κάθε πίκρα καίμε. Bye, 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 bye.